Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24 και ενώ δεν ξέρω πού να ξεκινήσω, πρέπει πρώτα απ' όλα να πούμε για την προηγούμενη εκπομπή. Όλοι οι φίλοι του Άρη που έστειλαν μήνυμα για τον αγώνα τον σημερινό, το Άρης Βόνη, κερδίζουν εισιτήρια. Έτσι. Δεν έγινε κλήρωση. Όλοι όσοι στείλατε θα ειδοποιηθείτε και θα κερδίσετε εισιτήρια για να είστε κανονικά στο Αλεξάνδριο στον αγώνα του Άρη σήμερα στο μπάσκετ. Είναι εδώ μαζί μας ο Σταύρος Κόλκας για να μας περιγράψει το συνέστημά του ακούγοντας τον Ράσβαν Λουτσέσκου να λέει σας παρακαλώ δώστε μου λίγες ημέρες, θα πάω στην εκκλησία να προσευχηθώ πριν το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι δεν το είπε. Δεν είπε αυτό το πράγμα. Σταμάτα να παραπείς και σταμάτα να είπε εκκλησία. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει θα με πάω εκκλησία. Είμαι άθεος. Δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ όμως επικαλέστηκε για να προσευχηθεί το αγώνα. Γιατί είναι άτυχος. Για έναν αγώνα. Είναι άτυχος. Την εκκλησία. Ναι, για, αγώνα, για άλλους και άλλους. Για να παίξει ζώνη. Έκανες θέμα. Έλα, Μητσοτάκη, με στραβώνεις. Αφού είμαι στραβωμένος από πριν, το να με βάζεις μπρίζες τώρα. Να μην στραβώ, να είσαι. Δεν είμαι στραβωμένος. Δύο ώρα εκπομπής ΠΑΟΚ 24. Ναι. Να αφοσιωθείς αυτό. Αφοσιώνομαι σε αυτό, αλλά εσύ με βάζεις μπρίζες τώρα. Δηλαδή, τι να κάτσω τώρα να πω. Σχολιάστε, δεν ξέρω. Όχι, ξέρεις τι θα σου πω εγώ. Ότι ο προπονητής μετά από ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε συνέντευξη τύπου 40 λεπτά. Και δεν έφτανε. Και δεν έφτανε. Άρα. Δείγμα της πίεσης που αισθάνεται για μένα. Γενικά της πίεσης που υπάρχει γύρω από αυτόν. Σε παιχνίδι με τον Αστέρα 2-0 σβηστό από το πρώτο ημίχρονο. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Και στις απαντήσεις του δεν είναι λακωνικός, είναι πολύ. Ταπλώνει. Τέλος πάντων, ταπλώνει, καλά κάνει και εξηγεί. Χρήσιμο αλλά... είναι, δεν είναι γιατί. Ναι, το... φίλε, ναι, όμως είναι ενδεικτικό της πίεσης που αισθάνεται. Που αισθάνεται, που υπάρχει γύρω του. Εκεί τι να κάνουμε. Να χαλαρώσουμε. Την κάνουμε 20 λεπτή. Όχι, γενικά να χαλαρώσουμε. Να κάνει και μία μεσοβδόμαδα για να. Σωστό είναι αυτό. Απλωθεί το πράγμα. Ναι, ο Αρωνιάδης, άμα δεν του λέγαμε να κάνει και με συνέντευξη τύπου, θα έκανε 4 χρόνια μετά. Φίλος και φίλος, να συνέλθει και αυτός. Έτσι. Άντε. Έτσι. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε τώρα. Άλλος. Τι. Άλλος, ποιος να συνέλθει. Μια χαρά είναι η ομάδα. Μια χαρά είναι η ομάδα. Έκανε το καλύτερο του ημίχρονο με διαφορά. Ομαδάρα. FM γράφεται και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 545-26. Ξεκίνησε το ΠΑΟΚ 24, αν δεν το καταλάβατε. Με ένταση εδώ ο Σταύρος Κόλκας. Ξεκινάει την εκπομπή παρά το ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε, ικανοποίησε και... Ξεκινάω με ένταση γιατί πιάνεις να πούμε το πιο γελίο θέμα που θα μπορούσε να πιάσει με το αφού αυτό σχολιάζει ο κόσμος. Ο κόσμος τι σχολιάζει. Τι έγινε Σταύρο, Σταύρο πάρε θέση και τα λοιπά. Ο άνθρωπος να πούμε μιλάει ποδοσφαιρικά σε κάθε λέξη που αναφέρεται. Και είναι το μόνο πράγμα που δεν είπε ποδοσφαιρικό και πάμε να πιάσουμε αυτό τώρα. Αυτά εδώ τα τίκι τάκα που γράφουν εδώ Έλληνες, Ρουμάνοι και τα λοιπά με αφορμή το δεύτερο γκολ θα τα βρει μπροστά του, πες του. Θα τα βρει μπροστά του, στα δύσκολα θα πρώτα είναι... Πρώτα απ' όλα δεν είναι τίκι τάκα. Τίκι τάκα, γράφουν οι Ρουμάνοι, είναι το. Γιατί οι Ρουμάνοι είναι φίλε τώρα, εντάξει. Τίκι τάκα ΠΑΟΚ. Θα του λένε τους έβαλες τους Ρουμάνους να γράφουν για τίκι τάκα, πού είναι το τίκι τάκα και κάτι και στα δύσκολα. Έτσι. Είναι και το βίντεο του Τσισιακόφ με τον Δόνη, το θυμάσαι. Τον κυνηγούσε τον Τσισιακόφ κανένα δίχρονο. Ναι, όπου κατά βάση είχε δίκιο, αλλά κάτι τέτοια μένουν. Και τα θυμάται ο κόσμος στα δύσκολα και επιβαρύνουν τη θέση των πρωταγωνιστών. Τέλος πάντων, εγώ με τις άποψεις ότι ο ΠΑΟΚ βήμα-βήμα δείχνει ένα καλύτερο πρόσωπο. Εγώ πιστεύω και στα εκτός έδρας θα αρχίσει σιγά-σιγά. Λοιπόν, κεντρικό θέμα το ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, το παιχνίδι. FM γράφεται και ενώ αφήνει το μήνυμα στο 545-26. Ο 718 γράφει το ότι μιλάμε για μπάλα είναι μια καλή αρχή, απλά είμαστε όλοι σπαζα... μια λέξη άγνωστη. Ναι. Τώρα, για μπάλα μιλάμε πάντα. Και στα καλά και στα άσχημα δεν έχουμε... Στο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια ξεφύγει από το ποδοσφαιρικό. Εντάξει. Οι κατά βάση. Οι συνωμοσίες είναι η κατά βάση που λες. Ναι, για μπάλα. Δεν μιλάς για μπάλα όταν έχεις θεωρίες συνωμοσίας όλη την ώρα. Τώρα αρχίζεις και μιλάς για μπάλα. Σε σχέση με το Παναθηναϊκό. Σε σχέση με τον Ολυμπιακό που έχει 18 δικαστικά θέματα ανοιχτά.
Αυτός και κάνει και επίθεση στο φως, ρε φίλε. Αυτό δηλαδή τώρα το έβλεπα και δεν το πίστευα. Το έχει πάρει ο Μαρινάκης στο θέμα του τύπου πάρα πολύ σοβαρά. Και στο πολιτικό πεδίο και στο αθλητικό. Δεν είναι μόνο τα μέσα στα οποία κυριαρχεί, και σας επαναλαμβάνω, δείτε κάθε μέρα πρωτοσέλιδα και θα καταλάβετε τι γίνεται. Δεν είναι μόνο το διαδικτυακό στο οποίο πλέον μπαίνει. Έχει μπει πολύ αποφασιστικά στον χώρο των media. Το γιατί και το πώς, πολλές εξηγήσεις μπορεί να υπάρχουν. Αλλά έχει πάρει και δικαιώματα, του έχουν δώσει δικαιώματα με κινήσεις τύπου Σπυρόπουλου κτλ. Να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει και σε άλλα μέσα. Έχουν πιστεί αυτοί ότι μπορούν να στοχοποιήσουν ακόμα και το φως. Δεν ούτε νοιάζονται ούτε για εντυπώσεις, ούτε για ουσία, ούτε για ηθική, ούτε για τίποτα. Θεωρούν ότι μπορεί να κάνουν πολιτική οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Και στην πολιτική, που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, τα συμφέροντα του Μαρινάκη, και στα αθλητικά βεβαίως. Το θέμα του τύπου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια είναι πολύ σοβαρό. Πόσο μάλλον να έχει ακυρώσει τους δημοσιογράφους. Και θα το καταλάβετε βέβαια αργά, όταν θα αλλάξει η κατάσταση και θα βλέπετε τι θα γίνεται και πολιτικά και οικονομικά και μηντιακά και αθλητικά σε κάποιο διάστημα. Πάμε στους χορηγούς. Βεβαίως, φίλε, τους χορηγούς δεν πάμε. Πολλά μηνύματα έχουν έρθει ήδη, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Πρώτη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 με stichiman.gr. Είναι η μέρα Champions League. Θέλει διάβασμα. Όλες οι ομάδες, οι αποδόσεις, ειδικά στοιχήματα. stichiman.gr. Εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα για όλα τα μάτς του Champions League και ό,τι άλλο βέβαια παίζεται. Με SpeedBet στοιχηματίζεις εύκολα, γρήγορα, με το πάτημα ενός κουμπιού. Το μόνο site που δεν χάνεις ούτε δευτερόλεπτο για να στοιχηματίσεις, stichiman.gr. Και μπάσκετ, έτσι, και μπάσκετ έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα αγώνα και εκεί υπάρχει στοιχηματισμός. Τι ώρα παίζουμε? 9.30. Το δείχνει? Βέβαια το δείχνει. Χρόνια πολλά ευχήθηκε η ΠΑΟΚ στον Κλάσεν. Όχι του Άγιαξ. Του Άγιαξ, ναι, του Άγιαξ. Ναι. Τελικά, αυτό που αναρωτιόμουν στο σχόλιο, άκουσες και εσύ συνθήματα στο τέλος του αγώνα? Ή μόνο εγώ τα άκουγα, έγινε η φαντασία μου? Φίλε, ακούς φωνές. Δεν άκουσες σύνθημα? Ακούς φωνές, δεν είσαι καλά. Μόνο εγώ τα άκουσα, ε. Εγώ τραγουδάω μόνο στο σούπερ μάρκετ και νομίζω ότι και δίπλα μου σε τραγουδάνε. Ξέρεις, έχω άλλα θέματα. Δηλαδή, με το που στήριξε ο διαιτητής, δεν άκουσε σύνθημα για την ΑΕΚ, τον αγώνα με την ΑΕΚ? Από κάποιο σημείο. Ότι ρε φίλε υπάρχουν μουλοχτά οπαδοί της ομάδας μέσα στο γήπεδο είναι γνωστό. Δεν φαίνονται? Όχι. Είναι κάποιοι που είναι στα επίσημα ή επίσημα προσκεκλημένοι. Ναι. Ωραία, και είναι στις σουίτες. Από εκεί ακούστηκε σύνθημα. Λογικά. Και δεν τα άκουσε κανείς, δεν τα άκουσε κανείς άλλος τελικά. Μόνο εγώ τα άκουσα. Φίλε, ακούς φωνές. Σου λέω, εγώ στο σούπερ μάρκετ εγώ τραγουδάω. Και είναι και άλλοι δίπλα μου και ακούω, νομίζω ότι συμμετέχουμε στο σύνθημα και θα ανάψουμε κάποιες σώσεις κάποια φάση. Τι γίνεται, ρε. Ναι. Τι γίνεται. Άκουσε και Μπουντού. Εσύ και μια ξανθιά ακούσατε το σύνθημα. Να το δούμε, ε. Από πού ακούστηκε η Ρισελένη? Το κόρνερ ρίχνεις τώρα. Από τα επίσημα, αφού στα επίσημα είναι ο Κατσαρίς και. Ο Κατσαρίς δεν το έδωσε. Δημοκράτης ο Παπαδόπουλος πέταξε χαρτάκι. Ο Καπετανάκης. Δεν είχε άλλο κόσμο εκεί που φώναζε. Πέταξε πυρσό. Μια αγωνιστική τιμωρία. Αφού δεν είχε κόσμο εκεί, πώς ακούστηκε από εκεί? Δεν είχε ρελένη, είχε παράγοντες, είχε. Δεν μπορούμε να κάνουμε λίγο διάλογο. Μα τους βλέπαμε με τα μάτια. Δεν τραγουδούσαν αυτοί. Ωραία, για λέγε. Είναι οι συγγενείς, είναι οι γυναίκες των ποδοσφαιριστών. Είναι οι πιο έμπειροι. Τι να πει η γυναίκα του Ρέι, την ΑΕΚ, την. Είναι τι να πει. Η γυναίκα του Ρέι από το Ρέι, καλύτερα θα το πει πάντως, να ξέρει. Τι να πει η γυναίκα του Μαωρίσιο, η οποία είναι έγκυος. Ο Μαωρίσιο αυτό που έκανε. Α, ναι, ξέρουμε είναι, και τι είναι. Είναι πιπίλα. Ρεπορτάζ κάνουμε, κύριε. Είναι κοριτσάκι. Είναι μόνο εδώ, μόνο εδώ. Για πες, για πες. Και το αφιέρωσε στην σύζυγό του. Πολλά χρόνια. Έχει δύο παιδιά. Έχει ένα παιδί, ένα αγοράκι. Ναι.
Μαζί ήρθε με τη γυναίκα του, και πολύ δεμένη. Όχι, ενώ από την πρώτη μέρα που συνέβη. Πολύ δεμένη. Πού ήσουν, αμωρή, ήσουν στο σπίτι και στην κρεβατομουρμούρα, πολύ δεμένη. Αυτό που παρουσιάζει τώρα τα ζευγάρια καλά. Ζω τις δραστηριότητες των παιδιών. Πολύ δεμένη. Των ποδοσφαιριστών και εγώ μαζί του. Πολύ δεμένη. Είναι αυτή η τρίτη, όλοι, ρε. Είχε εσύ καμιά μέγερα γκόμενα και έρχονται και σου λένε. Καλά, ρε, κλαίει το κορίτσι, ρε. Δεν ισχύει αυτό για σένα. Ναι, όχι τώρα, ρε. Γενικά, κλαίει το κορίτσι, τι του έχεις κάνει, ρε, και σου βάζουν χέρι. Ρε, βλάκα, είσαι στο κρεβάτι μου. Εγώ μπορεί να πρέπει να τη σκοτώσω αυτή, να. Κοίταξε, Σταύρο, η αλήθεια είναι ότι επιλέγουμε ποδοσφαιριστές που είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στις οικογένειές τους και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και αυτό βγαίνει, ναι. Μόνο οικογενειάρχης ποδοσφαιριστές. Κοριτσάκι περιμένει πάντως, έτσι. Ο Μαουρίτσιο. Έχει, ναι, έχει φτιάξει τον Μαουρίτσιο Μαουρίτσιο. Θα βγει κανένα μαφρύ νερό, ένα μπακολάκι και θα φας ένα ξεφώνητό μου. Είσαι σίγουρη? Όχι. Όχι, κοριτσάκι λένε οι πληροφορίες μας. Αυτοί δεν μπορεί να φώναζαν συνθήματα. Πάω αυτά την ΑΕΚ την αυτή. Δημήτρη, και εγώ άκουσα. Από εκεί, από πού? Από την τέσσερα, απ' έξω, απ' έξω. Δεν ξέρω, από κάπου που δεν μπορώ να προσδιορίσω. Ακούστηκε σύνθημα. Από τις καφετέρειες απ' έξω από τον κόσμο, μπορεί. Απ' έξω από το σύνδεσμο που είναι. Α, εκεί πίσω από την 7. Ακριβώς. Από την ναι, 7. Έχει. Και χθες γινόταν χαμός, έμαθα. Και στην 5 στα έξω καφέ. Εκεί και στην 7 και από την 4 χαμός έχει τον κόσμο. Χαμός, χαμός. Τέλος πάντων. Από τις ταράτσες δεν τα λες. Καλησπέρα από Σουηδία στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Ναι, ο οποίος θυμάται. Αυτό που υπόθηκε μέσα Οκτωβρίου από τον συνάδελφο, αν πάθει κάτι ο Μάνταλος στην ΑΕΚ, τότε και πράγματι ο Μάνταλος έπαθε, δυστυχώς. Εγώ λέω ότι πρέπει να πάρω πριν πρωταθλήματος τέλος του σεζόν, αλλά δεν με ακούει κανείς. Εντάξει. Το ότι έχω δουλέψει με στόχο συγκεκριμένο πώς θα γίνουν όλα, οι πλανήτες θα έρθουν έτσι για να πάρουμε πρωτάθλημα, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Συμπληρώνει, επειδή είναι Halloween σήμερα, αντί να τραγουδούν οι ζωντανοί για τους νεκρούς, θες έγινε το αντίστροφο. Τα φαντάσματα των οπαδών του ΠΑΟΚ ήταν που τραγουδάνε. Ρε, εσείς μην κοροϊδεύετε. Κάποιος φώναζε συνθήματα. Όχι, μεταξύ κάποιος, μου έξω πολύ. Και έγραφα, δεν άκουσα κανέναν. Πόσο το που τελείωσε το μάτς. Το που τελείωσε το μάτς. Στο λεπτό επάνω, πριν φύγουν οι παίκτες για τα αποδυτήρια. Όταν κάναμε αποφώνηση στο ραδιόφωνο, δηλαδή. Ναι. Εγώ άκουγα φωνές. Φίλε, εσύ γενικά το έχεις αυτό με τον άκους φωνές, να ξέρεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μας ευνηδιάζει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ε. Α, κι άλλος, κι άλλος. Μπράβο. Πάω την άκρη εδώ. Πέρασε ο ήχος στη μετάδοση καθαρά. Ορίστε. Είμαι καλά. Δεν έχω πρόβλημα. Το άκουσε ο άλλος από την τηλεόραση. Άκουσε φωνές. Και ψάχνουμε να δούμε ποιος έλεγε συνθήματα. Οι ψυχίατροι, χρυσές δουλειές. Χρυσές δουλειές. Θέλουμε κάποιον που έλεγε το σύνθημα, ρε φίλε, να εμφανιστεί. Ναι. Τι κοιτάκα δεν ξέρω, αλλά ο τρόπος που ο Μαουρίσιο ξαφνικά από τη δικιά μας περιοχή τον βλέπεις να πατάει στην αντίπαλη είναι εξοργιστικός, γράφει. Δύο γκολ από το χτάρι πρέπει να έχουμε να δούμε από τον Γιώργο Σκαρτάρο. Ο Σάχοφ έβαζε γκολ, μην τώρα. Δύο σε ένα παιχνίδι. Έβαζε 8 σε 8 παιχνίδι, εντάξει. Εντάξει, δύο σε ένα παιχνίδι σου λέω. Και ο Σάχοφ άμα σούταρε από εκεί, η μπάλα στα βομβίδια. Καλημέρα, λέει, φίλε, πρόσεχε γιατί ακούγεσαι ήρωνας προς το Λουτσέσκου και χρυσανθίζεις. Όχι, τι ήρωνας ακούγομαι. Ακούγεσαι, δίκιο έχει. Αυτός που λέει στο Σαββίδι, τον Γιώργο, αυτός που του λέει ότι ο τύπος, οι δημοσιογράφοι πολεμάνε το Λουτσέσκου, είναι καραγκιόζης. Πείτε του σε όποια γλώσσα και αν μιλάει, γιατί δεν μιλάει ελληνικά, και εγώ δεν ξέρω αυτή τη γλώσσα, ότι αυτός που μεταφέρει στον Σαββίδι να του μεταφέρει κάτι που είναι αλήθεια, okay. Αλλά όχι ψέματα. Γιατί νομίζει ο Σαββίδης, που έχει χίλια στραβάκια ανάποδα, αλλά δεν είναι σωστό να του μεταφέρονται ψέματα και να νομίζει αυτός και ότι ο τύπος πολεμάει και ειρωνεύεται και είναι κακοπροαίρετος κλπ. Γιατί αυτό πιστεύει και κάποιος το μεταφέρει αυτό. Ο Ρουφιάνος, δηλαδή, ο μη επαγγελματίας Ρουφιάνος που το κάνει, ναι, αυτό. Είναι, ναι, καραγκιόζης, πείτε του, σε όποια γλώσσα και αν χρειαστεί. Είναι και ψεύτης, είναι και βλάκας, με τέσσερα λάμπε το βλάκας. Είναι και επικίνδυνος για το κλαμπ. Ναι. Στην Everton έχει πάει ο Κλάσεν, ναι, σωστά. Καλός παίχτης. Καταλάβαμε. Καλησπέρα, Δημήτρη, θέλω το σχόλιο στο χθεσινό. Θέλω σχόλιο στο χθεσινό μου σχόλιο, γράφει ο φίλος μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρία προβλήματα είδα τα οποία δημιουργούνται σε κάθε παιχνίδι. Βλακώδη λάθη στην πίεση στα τρία τέρατα του γηπέδου από τον αντίπαλο.
όχι, δεν νομίζω ότι γίνονται λάθη. Ο τρόπος που ο ΠΑΟΚ ξεπερνάει αυτή την πίεση είναι μοναδικός. Τώρα να μην, εντάξει. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν λίγο πιο συντηρητική, είναι η αλήθεια. Δεν εκμεταλλεύτηκαν το χώρο που τους έδωσε ο Αστέρας. Αλλά η ευχέρεια που έχει πλέον ο ΠΑΟΚ και στα στόπερ του να ξεπερνούν ωραία με πάσεις και όχι με γιώμες την πίεση του αντιπάλου είναι μοναδική. Δεν, έτσι νομίζω. Νομίζω ότι χθες είδαμε το καλύτερο γκολ της σύγχρονης ιστορίας του ΠΑΟΚ. Ναι, και με τη Λαμία ήταν... Όχι, με τη Λαμία ήταν πιο τσουκουτσούκου. Εδώ μιλάμε για 10 πάσες και 9 κάθετες. Όχι, 8 κάθετες, μία παράλληλη και μία πίσω. Χαλάρωμα και τραγική εμφάνιση μεταξύ 45 και 60. Σημειώνει στα μειονεκτήματα. Σπατάλη στα στημένα και κανένα αποτέλεσμα. Ναι, στις στημένες μπάλες ο ΠΑΟΚ έχει κακό ποσοστό. Δεν τις εκμεταλλεύεται. Δεν ξέρω τι μπορεί να... Ακούστε, παιδιά. Να βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Αυτό σε όλα τα θετικά τα οποία βλέπουμε. Έτσι, τα οποία θετικά είναι. Okay. Ναι, επειδή πιάνουμε τα αρνητικά όμως και φτάνει με αυτή τη μιζέρια. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ με τις γνωστές παθογένειες καλοκαιρινές που άρχισε να χτίζει η ομάδα 31 Αυγούστου. Έπαιξε 10 λεπτά καλά με τον Πανετολικό, 15 με τα Γιάννενα. Ωραία, 25 με τη Λαμία και 45 χθες. Έτσι δεν είναι? Ναι. Υπάρχει μια ανωδική. Και τάση, με τον Ολυμπιακό φυσιολογικό καλό, και καλό. Με τον Ολυμπιακό είχε καλό διάστημα, όχι τόσο καλό στην κυκλοφορία της μπάλας. Δεν είχαμε τόσο γρήγορη κυκλοφορία μπάλας. Ωραία. Πρέπει λοιπόν αυτά τα διαστήματα να γίνουν μεγαλύτερα στην Τούμπα και να εμφανιστούν σε ένα βαθμό στα εκτός. Είναι ο επόμενος στόχος που έχει η ομάδα. Το χθεσινό πρώτο ημίχρονο δεν είναι ότι κάναμε φάσεις και είχαμε κυκλοφορία και είχαμε καλό ριπρές κτλ. Είναι 10 τελικές εμείς. 2 γκολ, 8 κόρνερ, 0 τελικές ο αντίπαλος, 0 κόρνερ, 0 τα πάντα. Η ισορροπία, η τακτική ήταν εκπληκτική. Στο δεύτερο, ναι, δεν πιάσαμε τα επίπεδα αυτά. Και εδώ έχει να κάνει με το ότι βγαίνει και ένα αίσθημα αυτοσυντήρησης στην ομάδα. Το καταλαβαίνω, δεν είναι ακόμα γκρουπ, δεν αισθάνεται ακόμα 100% καλά, θέλει χρόνο. Αυτή είναι η κατάσταση, η γενική, για μένα. Εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έπαιζε 90 λεπτά στο ρυθμό του πρώτου μηχρόνου. Εννοείται ότι δέχτηκε περισσότερες φάσεις από άλλα παιχνίδια. Βγάζω τον Κυριακόπουλο που είναι στημένη μπάλα. Σε φάουλ που είναι επιθετικό του Καλτσά, εντάξει. Για να τα λέμε και όλα. Ωραία. Αλλά η διαιτησία γενικά πολύ καλή χθες. Δεν το συζητάμε. Έχει δεχτεί 2-3 φάσεις το δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Κακός. Και αυτό του πότε κλείνει ο Λέοβατς και πότε δεν κλείνει, κλείσε μια φορά σωστά. Αποφάσισε πότε θα πάρεις μέτρα προς τα πίσω, πότε θα κλείσεις. Γιατί οι δύο φάσεις είναι τέτοιες. Στο τέλος δηλαδή το σούτ του Καλτσά και το φάουλ που δίνει, ωραία, είναι φάσεις οι οποίες είναι Λέοβατς μέσα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση οι δύο χαφτού άξονα. Και ο Τσίμιροτ και ο Μαουρίτσιο. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Ελκαντουρί. Νίτσο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, φιλιά. Πολύ καλό παιχνίδι. Πολύ καλό παιχνίδι. Από συγκυρία δεν βάζει γκολ και είναι μέσα, είναι σημαντικό στη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Σίγουρα κρατήματα, πολύ ωραίες τρίπλες. Ήταν πολύ θετικό το ότι ρωτήθηκε ο προπονητής τον Ελκαντουρί. Εξάλλου είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται, το ρώτησες εσύ να πει δύο πράγματα για το τι. Επίτηδες τον ρώτησες σε παιχνίδι που ήταν καλό ο Ελκαντουρί. Δεν είχε διάθεση και είχε κουραστεί ο Λουτσέσκου και δεν απάντησε έτσι με λεπτομέρειες. Είπε δύο-τρία πράγματα από αυτά που βλέπουν οι προπονητές και δεν τα βλέπουμε εμείς απ' έξω. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Δεν είναι τόσο σημαντικός ο ρόλος του. Νομίζω όμως ότι κερδίζει στη σύγκριση με τον Μπίσεσβαρ. Δεν μπορεί ο Μπίσεσβαρ να παίξει το ρυθμό που παίξει στο πρώτο μήχρονο. Δεν μπορεί να το πει αυτό ο προπονητής. Ότι στη σύγκριση των δύο αυτός μου κάνει καλύτερη δουλειά. Αλλά όχι ότι είμαι και τόσο ικανοποιημένος. Εντάξει. Σε εκείνη τη θέση μετράνε σίγουρα goal assist. 100%. Κυρίως. Σίγουρα. Θα δουν και αυτά, ρε φίλε. Ο Βιερίνια χθες 3 assist. Χωρίς να καταλάβει κανείς. 3 assist έφτασε. Ο Βιερίνια σίγουρα ανεβαίνει. Σίγουρα. Και επειδή το έκανε χθες μια φορά,
σε ένα παιχνίδι δηλαδή, το ότι πήγε και στο ένας με έναν αρκετές φορές, πάει να πει ότι θα του έρθει. Δεν το έχασε. Είναι θέμα κατάστασης. Από τα μεγάλα κέρδη του ΠΑΟ χθες η απόδοση του Βιερίνια. Πάμε γρήγορα σε ένα διάλειμμα για να πούμε σε λεπτομέρειες και με τα μηνύματα και με όλη την κριτική και με δηλώσεις που έχουμε από τον ποδοσφαιρικό αγώνα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε στο χθεσινό παιχνίδι. Έκλεισε και η ένατη αγωνιστική. Πρώτος δίκαια ο Ατρόμητος με 19 βαθμούς. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 18 πεντακάθαρους βαθμούς. Τρίτη ΑΕΚ με 17. Κυριακή βράδυ έχουμε ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ακολουθούμε 14 Ολυμπιακός, Πανιώνιος, Λεβαδιακός, πιο κάτω Παναθηναϊκός. Και τελειώνει βαθμολογία με Αστέρα Τρίπολης και Πατανιά που έχουν 6 βαθμούς. Δεν είναι δίκαια τελευταίος ο Αστέρας σε καμία περίπτωση, απλά είναι μια από τις ομάδες που λίγο έχουν μπλέξει και τις έχει πάρει από κάτω, και όπως μας τα έλεγε και ο Θοδωρής Τσούσος χθες από την Τρίπολη, σίγουρα το ρόστερ και αυτό που παρουσιάζει δεν είναι για να είναι τελευταία έχει θέση. Έχει πολλούς μεσοεπιθετικούς που είναι ναι μεν αλλά, δηλαδή και ο Ματίντα και ο Τόνσου χθες ναι κάναν πράγματα, δεν κάναν τίποτα στο τέλος. Καλούτσικη και ομάδα, δεν έχει σχέση με Λάρισα, με Απόλλωνα, με Κέρκυρα. Δεν... προς το παρόν αυτή τη στιγμή είναι πάνω αυτές οι ομάδες και ο Αστέρας είναι τελευταίος μαζί με τον Πατανιά, ο οποίος έδιωξε τον Παράσχο. Άλλο πάλι αυτό. Χθες έδιωξε τον Παράσχο. Είχα ένα τηλέφωνο. Δεν το πήγαινε καλά. Το είχε χάσει. Και θα βρουν καλύτερο. Το ερώτημα που έθεσα εγώ είναι, γιατί με ρωτήσανε, λέω... Για μένα δεν είναι σωστό, γιατί δεν μπορούν να βρουν, όχι για να θα βρουν καλύτερο ή όχι, αυτό είναι υποκειμενικό. Το αν έχει χάσει την ψυχραιμία του, αυτό ρώτησα. Και μου είπαν απ' έξω ότι δεν είναι και στα καλύτερά του. Το μόνο που μένει να δούμε είναι να πάει στη Λάρισα ο Παράσχος. Να το δούμε και αυτό, μέρα το διάλογο που έχει με τον Κούγια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά από τη χειρότερη του εμφάνιση στην Καλαμαριά έκανε μια καλή εμφάνιση κόντρα στον Αστέρα. Με ομάδα που παίζει με 5 αμυντικούς στην ευθεία, φίλε. Ναι, ναι. 5-3-2 παίζει χθες ο Αστέρας. Ήταν δύσκολο να διασπάσει αυτή την άμυνα. Και τη διασπάει από το 3. Όχι από το 10-15. Εμένα αυτό είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα. Ότι μπήκε ο ΠΑΟΚ να τους πάρει το κεφάλι. Το υποσχέθηκαν πριν το παιχνίδι. Και ο προπονητής και οι παίκτες ότι θα μπούμε, δεν θα αφήσουμε λεπτό χαμένο, θα μπούμε με ορμή από το ξεκίνημα, και αυτό έκαναν. Ήταν μια πρώτη επιτυχία αγωνιστική. Αυτή, όχι η βιασύνη, γιατί η βιασύνη μάλλον έχει αρνητική έννοια. Όχι η ορμή, η ορμή. Αυτό το πρόσωπο που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ, ακόμα και είπαμε, κέρδιζε πλάγιο η ομάδα και πήγαιναν γρήγορα να μην χαθεί δευτερόλεπτο. Να πιέσουν. Έγινε το 1-0, συνέχισαν στο ίδιο τέμπο. Καλή ανάπτυξη. Τα φιλιά μας στον φίλο μας, ο οποίος ξεφωνίζει τον Μαωρίσιο, να είναι καλά. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Να του μεταφέρετε χαιρετίσματα. Τα φιλιά μας, τον αγαπάμε όπως και να έχει. Ναι, ναι, σωστά. Τον αγαπάμε. Γρήγορο λοιπόν ανάπτυξη, συνδυασμοί. Κατοχή ψηλά ποσοστά και όχι ποσοστά στο κέντρο ή προς την άμυνα, προς το 1/3 του αντιπάλου. Το τρίτο του αντιπάλου, τι πάσες είχαμε χθες. Πρέπει να είχαμε πάνω από 300. Ναι. Ενώ είχαμε εδώ μέχρι 230-240 στο παιχνίδι με τη Λιβαδιά, στο κύπελο. Πειθαρχημένη ομάδα, δεν δέχτηκε φάσεις από τον αντίπαλο όταν έβγαινε αυτός, όταν προσπαθούσε να βγει στην κόντρα, και μάλιστα με καλούς παίκτες όπως είναι ο Μανιάς. Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο γκολ, το ξαναλέω, μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να το βάλει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Στα Βαλκάνια, θα έλεγα, Δημήτρη. Μάλιστα. Όλη αυτή την ενέργεια και όλο αυτό το χτίσιμο επίθεση που ξεκινάει από τον Ρέι με τις πρώτες πάσες. Ρέι, Βαρέλα, Μαουρίτσιο, Τσίμιροτ, Ελκαντουρί, Μάτος, Βιερίνια, Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο που μεταφέρθηκε γρήγορα από το ένα κομμάτι στο άλλο, είναι όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα που ξεπέρασε άριστα
το πρώτο τείχος του Αστέρα που ανέβηκε ψηλά. Ναι, αυτό μα το κάνεις και άλλες 5 φορές. Δεν θα το μισεί άλλο, θα σε πιέσει ψηλά. Καταλαβες. Mm-hmm. Γιατί όταν περνάς την πρώτη ζώνη πίεσης, με σχετική ευκολία και αρχίζουν και τρέχουν όλοι πανικόβλητοι, τη βοήθεια Παναγιά μου, στον γκολ δεν υπάρχει παίκτη του Αστέρα κοντά στην μπάλα. Δηλαδή, τελευταία φορά που πλησίασε παίκτη κοντά στην μπάλα είναι στη φάση του Βιερίνια που με μια απλή αλλαγή κατεύθυνση βλέπει το ελεύθερο σου του Μαουρίτσιου. Μέχρι τότε δεν υπάρχει παίκτη που να πρόλαβε να πλησιάσει. Καλά σημάδια είναι αυτά. Δεν σημαίνει ότι έχει καλού παίκτε και ότι αυτομάτω παίζει καλά. Δεν φέρνει το ένα το άλλο. Χρειάζεται και δουλειά. Και με την μπάλα στα πόδια και χωρίς αυτήν και για να μηνθείς και για να επιτεθείς τα πάντα. Χρειάζονται δουλειά. Και τα καταλαβαίνεις πράγματα όταν βελτιώνεται μια ομάδα. Εξαιρετική λοιπόν η κίνηση στο δεύτερο γκολ. Αυτό δεν είναι θέμα δουλειάς το δεύτερο γκολ. Για να μην μπερδευόμαστε. Δεν δούλεψε ο Λουτσέσκου την Πέμπτη πώς θα βάλουμε γκολ γρήγορα κάνοντας το 1-2 και 10 μπαλιές. Μα είναι μια μέρα. Ναι, άλλο λέω. Εδώ μετράει περισσότερο το πώς βρίσκονται οι παίκτες. Η συνήθεια του να παίζεις με κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο. Η συμβολή του Λουτσέσκου σε αυτό που είδαμε χθες, τον γκολ π.χ. είναι ότι κατάφερε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να υποστηρίξει έναν κορμό. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό είδες χθες πάλι μια ομάδα που δεν άλλαξε. Είναι η ίδια ομάδα δίπλα στο Ζαμπράνο, είναι ο Βαρέλα. Και πώς να βγει ο Βαρέλα με αυτά τα παιχνίδια που κάνει φέτος. Γιατί να βγει. Ακριβώς. Ωραία, δίπλα στο Τσίμιρο είναι ο Μαουρίτσιο. Ο Τσίμιρο είναι το εξάρι του ΠΑΟΚ. Τέλος. Ο διαστημικός Τσίμιρο, εντάξει. Στις πλευρές είναι ο Πέλκας στα εντός έδρας με το Βιερίνια. Ο Πρίγιοβιτς, συμπαθητικός εκτός κουτιού χθες. Συμπαθητικός. Δεν είναι στις φάσεις όμως. Δεν υπάρχει φάση με Πρίγιοβιτς. Ναι, όλος παραδόξος, δεν υπάρχει φάση με Πρίγιοβιτς. Για το δεύτερο γκολ πάλι που είναι σημείο αναφοράς, είναι και ένα μάθημα προς όλους που φοβούνται τον τερματοφύλακα ο οποίος παίζει με τα πόδια. Είναι απαραίτητο για τη μεγάλη ομάδα να έχει goalkeeper με ευχέρεια στα πόδια. Είναι υπέρα απαραίτητο, δεν γίνεται. Δεν είναι και το δυνατό του σημείο. Όχι, αλλά τον χρησιμοποιούν οι συμπαίκτες του. Το παλεύει. Ναι. Χωρίς υπερβολές και χωρίς μην πάει το μυαλό αλλού πάλι και έχουμε άλλα. Ο Γλύκος είναι πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό δεν εμπιστεύονται και οι προπονητές. Αυτή τη στιγμή ο Ρέι μπορεί να παίξει με τους συμπαίκτες του και το κάνει και είναι απαραίτητο, παρά την όποια ανησυχία ή αγωνία μην γίνει το λάθος. Έτσι γίνεται, έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί αν ξεπεράσεις εύκολα εκείνο το πρώτο κομμάτι πίεσης, μετά είναι ανοργάνωτος ο άλλος. Μετά κάνεις εύκολα τη φάση. Εκείνο το μυστικό. Το εύκολο είναι να τη διώξεις την μπάλα να πάει όπου να είναι. Για να μην ανησυχεί κανείς. Δεν είναι. Δεν είναι σωστό όμως. Δεν παίκτη όμως να παίξει να κατεβάσω μπάλα και κερδίσω κολλαμέτρα. Δεν είναι σωστό. Και αυτό μετράει. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβηκε λίγο ο Αστέρας. Ήταν λίγο πιο επιθετικός. Προσπάθησε να κάνει φάσεις. Από τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι δεν εκμεταλλεύτηκαν καλά το χώρο που έδωσε ο Αστέρας. Δεν βγήκαν πολλές κόντρα επιθέσεις. Έχω την αίσθηση ότι αν οι αλλαγές γίνονταν λίγο πιο νωρίς, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να βγάλει καλύτερα, πιο γρήγορες επιθέσεις. Επέλεξε να τις κάνει στο τέλος του παιχνιδιού. Εντάξει. Ναι, από την άλλη όμως και αυτό που σου λέει ο Τσίσκου, ρε φίλε, ότι δεν θέλω να τις κάνω νωρίς γιατί πάει καλά η ομάδα, θέλει να τη δει και σε μια διάρκεια. Ίσως είναι μια λεπτομέρεια. Ναι. Έμεινε το 2-0, ο ΠΑΟΚ κέρδισε εύκολα, πήρε άλλους 3 πόντους. Είναι η μοναδική ομάδα με την έδρα στο 100%. Χωρίς κόσμο. Χωρίς κόσμο στο γήπεδο. Και προφανώς είναι θέμα χρόνου να φανεί και πιο αποτελεσματικός εκτός έδρας. Δεν είναι τεράστια η διαφορά απόδοσης. Τεράστια είναι η διαφορά αποτελεσματικότητας εντός-εκτός, νομίζω. Σε γήπεδα που παίζεις μπάλα δεν είναι τεράστια, που είναι κανονικό το χορτάρι κτλ. Εκεί που δεν ήμασταν καλοί ήταν στη Λάρισα και στην Καλαμαριά. Δεν ήμασταν καθόλου καλοί.
Θα βγει και εκτός έδρας. Σίγουρα θα έρθουν επιτυχίες. Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια ομάδα που έχει τεράστια διαφορά από άλλες. Κόντρα στην ΑΕΚ είναι άλλο παιχνίδι. Είναι ντέρμπι, είναι μεγάλος αγώνας. Νομίζω ότι κόντρα στην ΑΕΚ δεν πρέπει να ενδιαφέρει καθόλου η απόδοση. Είναι από τα μάτσο που μετράει μόνο το αποτέλεσμα. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Με τρελαίνει, το έγραψα και χθες στο SDNA. Οι συνοπαδοί να λένε, αν δεν κερδίσεις και αυτήν την ΑΕΚ στο ΆΚΑ και αν δεν... Παιδιά, μην υποτιμάτε κανέναν. Η ΑΕΚ στο ΆΚΑ, εμείς είμαστε 42 χρονών, ο άλλος είναι 40, ωραία, και έχουμε δει 4 νίκες στο ΆΚΑ σε όλη μας τη ζωή. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Δεν χρειάζεται να αποκτήσω ξαφνικά το ρόλο του φαβορή. Όχι, ας πάω ως outsider. Ας έχει η ΑΕΚ την υποχρέωση νίκης που είναι και από κάτω μου. Ας πάρει η ΑΕΚ τα ρίσκα στο γήπεδο, τα τακτικά. Ας ανέβει αυτή η μέτρα. Δεν βλέπω πως αυτό το μάτς δεν θα πάει σε λεπτομέρειες. 100%. Δεν βλέπω, δηλαδή δεν νομίζω, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να είναι πολύ χειρότερος. Δεν αποκλείεται. Ούτε η ΑΕΚ. Είναι απώλεια για την ΑΕΚ ο Μάνταλος. Ναι. Είναι γεγονός ότι έχει πίεση γιατί είναι must win παιχνίδι για αυτήν. Ωραία. Γιατί παίζει στην έδρα της. Είναι γεγονός ότι παίζει με τη Μίλαν την Πέμπτη και θα επιβαρυνθεί. Μαζί σας. Αλλά είναι και γεγονός ότι 30 χρόνια σε αυτό το κολογήπεδο έχουμε πάρει 4 παιχνίδια. Θα πάει λεπτομέρειες. Με τον Ολυμπιακό ήταν άτυχος ο ΠΑΟΚ, γιατί ατυχία ήταν με τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν έχασε κανένα τομέα ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Μόνο στο σκορ έχασε. Τίποτα άλλο δεν έχασε. Με την ΑΕΚ μπορεί να είναι πιο τυχερός και να κερδίσει. Εξάλλου, από εδώ και λίγες μέρες πηγαίνει δοκάρι έξω για τους αντίπαλους. Είχε δοκάρια έξω πολλά ο ΠΑΟΚ. Καιρός να είναι, έχουν και αντίπαλοι κανένα δοκάρι έξω. Λοιπόν, κάποια μηνύματα από φίλους. Ο 098 γράφει: καλημέρα, ο Μίχελ εμπλέκεται στο πλάνο του ΠΑΟΚ ή μου φαίνεται ότι μετά το καλοκαίρι έχει αποστασιοποιηθεί. Πιο διοικητικό είναι το πόστο του πλέον και όχι αγωνιστικό. Τυχαίνει και πάει στις προπονήσεις πάντως, όποτε και πηγαίνει και ο Γιώργος Σαββίδης. Έχει ένα πολύ καλό ποσοστό επιτυχίας. Συγχρονισμού. Ο 475 γράφει, το οποίο κάτι δεν καταλαβαίνω. Αφού λοιπόν για εσάς είναι καλύτερα χωρίς Ευρώπη και λιδωρείται Ολυμπιακό και ΑΕΚ στόπεδο. Δεν λιδωρεί κανείς Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Είναι επιτυχία τους και προφανώς όλοι οι παοξίδες ζηλεύουν αυτή τη στιγμή που παίζει Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα και ΑΕΚ Μίλαν. Μπορεί να μην το δέχονται, αλλά κατά βάθος ζηλεύουν. Τι να ερωνευτούν, τι να λιδωρήσουν. Δεν ξέρω, κάπου θα. Αυτός, υπάρχουν οι τύποι οι οποίοι λένε. Όχι, άλλο μπερδεύει. Άλλο μπερδεύει που είναι παλιά ιστορία αυτή του Δόνη. Μπερδεύεται το γεγονός που είχαν πει οι προπονητές και ισχύει για όλους πανευρωπαϊκά, το ότι όταν δεν έχεις Ευρώπη, σου κάθεται καλύτερα η πορεία στο πρωτάθλημα. Είναι ένα γεγονός, δεν είναι ευχή. Είναι ένα γεγονός, είναι αναμφισβήτητο. Είναι ντροπή που ο ΠΑΟΚ δεν παίζει στην Ευρώπη. Είναι ντροπή που αποκλείστηκε. Αυτό όμως τον βοηθάει, ειδικά φέτος έτσι όπως πήγε η χρονιά, να φτιάξει μια καλύτερη ομάδα για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάρουμε την εβδομάδα της ΑΕΚ. Πότε έπαιξε, Σάββατο? Κυριακή έπαιξε. Κυριακή. Σήμερα έχουμε Τρίτη. Ναι. Δευτέρα. Ωραία. Αποκατάσταση. Αποκατάσταση. Τρίτη. Τι να ανεβάσει τροφές και τι να μην ανεβάσει. Τίποτα. Που πρέπει να ανεβάσει, αλλά δεν. Τετάρτη τακτική, Πέμπτη παιχνίδι. Τετάρτη τακτική. Ναι. Τρίτη τακτική, δεν. Εστημένα. Ναι. Πέμπτη παιχνίδι, Παρασκευή αποφόρτιση. Παιχνίδι με τη Μίλαν. Ναι. Παρασκευή αποφόρτιση, Σάββατο αποφόρτιση. Κυριακή παιχνίδι. ΠΑΟΚ. Ας πούμε ότι έπαιζε Κυριακή με τον Αστέρα. Δευτέρα αποφόρτιση. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη προπόνηση κανονική. Παρασκευή προπόνηση λίγο πιο κάτω τέμπο. Σάββατο χαλάρωμα τακτική στη μένα. Κυριακή παιχνίδι. Και πνευματικά και σωματικά μεγάλο πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ. Αυτό ταιριάζει. Είναι τρεις προπονήσεις ποιοτικές για τον ΠΑΟΚ κάθε εβδομάδα. Γι' αυτό καλύπτει τα καραγκιοζλίκια του καλοκαιριού. Τρεις ποιοτικές προπονήσεις έναντι μηδενός των ανταγωνιστών του. Οι οποίοι επίσης δεν έκαναν προετοιμασία το καλοκαίρι για να είναι φρέσκοι στα παιχνίδια της Ευρώπης. Αλλά όχι γιατί αυτοί είναι αποτυχημένοι που παίζουν Ευρώπη. Ναι. Επιτυχημένοι είναι, ναι, που παίζουν Ευρώπη. Και θα χαίρονται... είναι απολύτως επιτυχημένοι αν καταφέρει κάποιος από αυτούς να πάρει το πρωτάθλημα με αυτές τις συνθήκες. Ναι. Και χαίρονται μεγάλες βραδιές.
Όπως και ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Ο 098, καλησπέρα. Μια γνώμη για τον Ελ Καντουρί που ενώ βλέπουμε έστω και σιγά σιγά όλες οι μεταγραφές να ανεβαίνουν, ο Μαροκινός δεν δείχνει σαφή σημάδια βελτίωσης. Εμένα χθες μου άρεσε πάρα πολύ. Στο πρώτο μήχρονο μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δικαίωμά μου δεν είναι. Μπήκε καλά. Δεν μπήκε καλά, απλά. Μπήκε καλά. Εντάξει. Εγώ δεν τον ξαναείδανε το 20. Τι λες, δε. Δεν είναι. Στον γκολ μέσα είναι. Αυτό ανοίγει το παιχνίδι δεξιά του στομάτου. Με εξωτερικό φάλτσο. Και άντε, νομίζω ότι όλοι πρέπει να καταλάβουμε σιγά σιγά τους λόγους για τους οποίους στο 10 αγωνίζεται κυρίως ο Ελ Καντουρί και όχι ο Μπίσεσβαρ. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι ο Μπίσεσβαρ δεν μπορεί να παίξει σε αυτό το ρυθμό που θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ. Ναι, έχει έναν άλλο ρόλο να έρχεται και να αλλάζει παιχνίδια. Okay. Εντάξει, νομίζω σιγά σιγά είναι κατανοητό. Ο Πέλκας. Γιατί να μην παίξει το 10 ο Πέλκας? Γιατί δεν έχω αξιόπιστο στο εξτρέμ. Πώς δεν έχεις, τι δεν έχεις αξιόπιστο? Εγώ ποιος είναι σε φόρμα από τους άλλους, ο Τζάρμα ή ο Μακ? Πώς ρε, τι εντάξει. Ο Τζάρμα ή ο Μακ είναι σε φόρμα? Εγώ επιμένω τον Τζάρμα τον έβαζα κορυφή στο ΑΚΑ. Στο λέω από τώρα. Τέλος πάντων. Ο 718 γράφει κάτι για τον Αραούχο. Μάλλον να ευχηθεί κάτι ο Σταύρος για να μην παίξει ο Αραούχο την Κυριακή. Δεν, πρώτα απ' όλα περαστικά στον Πέτρο Μάνταλο, εντάξει. Και ό,τι εγώ είπα και έγραψα αφορούσε καθαρά το πόσο σημαντικός είναι για την ΑΕΚ. Και είναι ένας. Ο ΠΑΟΚ αν πάθει ζημιά, χτύπα ξύλο, οποιοδήποτε παιδί, δεν έχει έναν, έχει 10. Ο 164 σχολιάζει, θα ήθελα να μεσολαβήσετε να φύγει το ρολόι πάνω από την 8. Σκοπεύω να αγοράσω μια γκαρσονιέρα ακριβώς πίσω και μου κρύβει το κόρνερ. Ευχαριστώ. Τελειώνει αυτό το μαρτύριο, ας μην το συζητάμε. Άλλο ένα μάτς είναι με τον Ατρόμητο 20 Νοεμβρίου και τέλος. Ναι. Τέλος σε αυτό το πράγμα το οποίο πραγματικά δεν αντέχεται. Όσο και αν ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Ο 098, αν παρατηρήσετε που θα το έχετε κάνει, ότι φάση δεχόμαστε φέτος είτε στημένο είτε σε ροή, όποια φάση είναι από αριστερά. Φάση από στημένο αριστερά. Εντάξει, ναι, έφυγε στο Καρασιά και ο Λέοβατς. Ναι, όταν έκανε το φάουλ, αλλά... Α, και με την Κέρκυρα ήταν κόντρα επίθεση, ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10. Ναι. Με τη Λάρισα πάλι με 10, ολιγορία όλων. Εντάξει. Είτε πρέπει να ξυπνήσει ο Κροάτης, που οκ, okay, βελτιώνεται, αλλά αμυντικά μπάζει, είτε να δούμε τον Γενάρη, τον Γιαννούλη. Αληθεύει ότι συζητιέται η επιστροφή από Γενάρη και πώς τον αξιολογείτε? Τον Γιαννούλη προφανώς εννοεί. Έχουμε πει για τον Γιαννούλη, παιδί. Γιαννούλη είναι ένα πολύ ισορροπημένο παιδί, με πολύ καλή επαφή με την μπάλα, πολύ γρήγορος. Σωστό παίξιμο στα 2/3 του γηπέδου. Χρειάζεται βελτίωση στο 1/3 του αντιπάλου. Μόλις θα βάλει γκολ ο Ελ Καντουρί, θα δεις πώς θα πάρει μπροστά. Είδες ο Μακ. Τα πρώτα θετικά δείγματα χθες. Ω, διαφωνώ, δεν ήταν καλός ο Μακ. Σε εύκολο παιχνίδι, σε εύκολο γιατί είχε χώρους και είχε ανοίξει το μάτς, δεν ήταν δύσκολο. Ο Μακ πάλι παίρνει κακές αποφάσεις. Δεν είναι και στον πίσω αριστερά, αλλά πιο φρέσκος ήταν. Ναι. Και δεν πιστεύω ότι. Και με αυτά που βλέπω σε όλες τις στιγμές, ακόμα και στην προθέρμανση, δεν πιστεύω ότι ο Ελ Καντουρί έχει ευχέρες στο σκοράρισμα. Δεν πιστεύω. Εντάξει, 5-6 τη σεζόν είχε 5-6 γκολ. Σιγά μην φοβάται τον Αραούχο. Το μιλάζει, φίλε. Αυτό που πέρυσι με τον Βαρέλα να τον έχει μαρκάρισμα δεν ακούμπησε την μπάλα ούτε στο πλάγιο. Ναι. Ο Βαρέλα είναι μια χαρά. Μια χαρά ο Βαρέλα. Εξαιρετικός. Θα ακούσουμε. Τι να ακούσουμε? Ναι, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Θα ανοίξουμε και γραμμές. Έχουμε μια συνέντευξη με τον Σταύρο Τζουκαλά, τον ποδοσφαιριστή του Αστέρα. Μετά, ναι, μετά πρέπει να παίξει. Δεν γίνεται τώρα. Γρήγορα διάλειμμα. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα και με γραμμές. Ανοίγουμε γραμμές για να συζητήσουμε για το ποδοσφαιρικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ και όπως πάντα και για ένα μάτς και γενικότερα για όλη την πορεία. Για παράδειγμα, αυτό που γράφει ένας φίλος μας στην ομάδα στο Facebook, καταρχάς μπορούμε να επικοινωνούμε 2310-287-888. Το ότι η ομάδα έχει τόσο διαφορετική εικόνα εντός και εκτός είναι θέμα για την εκπομπή «Οι πύλες του ανεξήγητου» που έκανε ο Χαδαβέλας και όχι η αθλητική εκπομπή. Ειδικά όταν όλα τα εντός φέτος είναι και κλεισμένο το θυρών. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο διαφορετική εικόνα. Για παράδειγμα, αν πήγαινε τώρα ο ΠΑΟΚ, τώρα, που πλέον βρίσκεται η ομάδα, στη Ριζούπολη,
δεν θα είχε εκείνη την εικόνα επειδή ήταν τότε εκτός έδρας μάτς. Είναι και η περίοδος τέτοια. Στο Καραϊσκάκι είναι άλλο το παιχνίδι. Στο Καραϊσκάκι δεν είναι εύκολο να πας να κυριαρχήσεις 90 λεπτά. Δεν γίνεται. Στο Καραϊσκάκι πας να ισορροπήσεις, να το πας σε λεπτομέρειες. Το χάσε. Στη Λάρισα ήταν επίσης άλλη εποχή και ήταν και πολύ κακός αγωνιστικός χώρος. Τώρα που έχει άλλο θεωρητικά εύκολο μάτσο ΠΑΟΚ εκτός, εκεί θα δεις ένα ΠΑΟΚ που θα κυριαρχήσει, λέω εγώ. Αν πάει τώρα στο Πλατανιά. Εύκολο. Ή αν πάει στην Κέρκυρα. Εκεί θα συγκινήσεις και θα δεις ότι δεν είναι τόσο διαφορετική η εικόνα. Μέχρι στιγμής είναι βεβαίως και η αποτελεσματικότητα διαφορετική. Λοιπόν, 2310-287-888. Πάμε στους πρώτους φίλους που έχουν καλέσει. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς. Χάρα στο κουράγιο σου στο προηγούμενο, δηλαδή ήταν το κόμπλεξ και χύλιζε από τα ηχεία του ραδιοφώνου. Είναι, έσταζε. Είναι διασκεδαστικό όμως. Διασκεδαστικό για σένα. Ναι. Εγώ εκνευρίζομαι. Έκανα ολόκληρη διάλεξη σε κολλητό μου χθες που εκνευρίζεται επίσης, γιατί αυτό το πράγμα δεν πρέπει να τον εκνευρίζει. Εσύ έκανες? Εγώ δεν εκνευρίζομαι. Να θέλω να κάνω σεμινάριο, ρε φίλε. Έλα να σου κάνω σεμινάριο, έφυγε καφέ μια μέρα. Και προχτές που διαφημίζεται αυτό το τσίρκο, πήγα εγώ το Σάββατο εκεί. Ναι. Και πώς κοιτάω πίσω μου, ναι. Βλέπω το Μαουρίτσιο. Εν τω μεταξύ εγώ ξέρω ελληνικά και ρώσικα, δεν ξέρω αγγλικά, πέντε λέξεις. Ναι. Τον κοιτάω, με κοιτάει, καταλαβαίνει ότι είμαι παοκτσάκι, τον απλώνω το χέρι, μου δίνει το χέρι, το λέω ΠΑΟΚ, σκέτο. Αυτή είναι επιχειρηματολογία. Ναι. Καλά το είπες. Στο ημίχρονο τον είπα βέβαια, δεν ξέρω τώρα. Στο διάλειμμα εννοείς, στο τσίρκο, ναι. Α, ημίχρονο είπα. Ναι, από το, ξέρεις, με την μπάλα, εγώ την μικρή πήγα. Δεξί μπάκ έπαιζε ο ελέφαντας και αριστερό. Του λέω... Ναι. Δεν ξέρω αν έκανα βέβαια σωστά, το λέω no cup, championship. Εντάξει, το ίδιο είχε πει και ένας προπονητής μια φορά στα αποδυτήρια. Συμφώνησε αυτός και τα φιλαράκια μου είπανε να πηγαίνω να βρίσκω παίχτες του ΠΑΟΚ πριν τα μάτς να τα χαιρετάω. Έτσι. Για να βάζουν κανένα γκολάκι, να χαιρόμαστε όλοι μαζί, να είμαστε ευτυχισμένοι και οι κακομύριδες να είναι δυστυχισμένοι και να ζηλεύουν. Και αυτό είναι μόνο η αρχή για το σύλλογο. Mm-hmm. Και το τελευταίο για να κλείσω, ναι. Συνήθως συμφωνώ με τον Σταύρο, Δημήτρη. Να τα λες αυτά. Εσύ είσαι ο παδός της θύρας 1 και ο Σταύρος είναι 4α. Α, εννοείται. Κάτω αριστερά πάντα. Κανονικά. Εκεί. Τι διαφορά έχουν οι δύο θύρες? Εμείς στις 4α, ρε φίλε, βρίζαμε τον επόμενο 90 λεπτά. Τόσα χρόνια παοξείς και ρωτάς εμένα τι διαφορά έχουν, ναι, οι ναι. δύο θύρες. Τώρα το 2017. Όταν οι άλλοι είναι γυμνοί και δεν βλέπουν καν μάτς και υποστηρίζουν μόνο το σύλλογο. Τίποτα άλλο. Χωρίς κριτική, χωρίς τίποτα. Εντάξει, και στην ένα. Η θύρα 4. Και στην ένα είχα στην 3 εισιτήριο, θυμάμαι, ναι. Και στην ένα έχει τέτοιους. Άκου να σου πω, στην ένα είναι αυτή που ήταν στην 4 πριν 20 χρόνια. Ναι, όντως. Ναι, δηλαδή, εγώ βλέπω όταν κοιτάω κάτω, βλέπω φίλους μου. Καταλαβαίνεις. Θυμάμαι, εγώ πήγαινα εκεί όταν ήταν ο Σάντος πριν παντρευτώ, μπορούσαμε να πάρουμε εισιτήριο εκεί και είχα στην 3. Και τα έβλεπα κι εγώ αυτά τα παοκτσάκια. Ναι, όντως έχεις δίκιο. Αλλά δεν συγκρίνονται με την 4, ούτε με την 4α. Εγώ λέω ότι όλη η Τούμπα είναι πολύ υψηλό επίπεδο σε σχέση με άλλα σημεία που μαζεύονται παοξίδες. Δεν διαχωρίζω θύρες. Δεν διαχωρίζω και στην 7 έχει καλό κόσμο τώρα πλέον. Παντού έχει. Καλή νοοτροπία έχει η Τούμπα. Και στην 7 πήγαν αυτοί που είναι από την 4, αλλά δεν μπορούν να πάρουν στην 1. Έγινε, να είσαι καλά. Και εσύ να είστε καλά, για χαρά. Διάρκεια. Πάμε, συνεχίζουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά κι εμείς. Άμα κερδίζει πάω, καλά είμαστε. Άμα δεν κερδίζει. Ναι. Δεν περνάει εβδομάδα με τίποτα. Ναι. Τρία πράγματα εντάχει, αγωνιστικά. Mm-hmm. Και ένα στο τέλος για εσάς να θα ανεβάσω λίγο. Μάλιστα. Πρώτον, Σταύρο. Mm. Δώσε μου χάφρε φίλε και πάρε μου την ψυχή. Ναι ρε, άστο ρε τώρα, άστο. Δεν μπορώ ρε φίλε, δώσε μου ένα χάφρε. Δεν είναι, σου λέω τώρα, δηλαδή ήθελα να κλάψω χθες.
πραγματικά. Και με τη Λαμία, αλλά χθες παραέκλαψα χθες, πραγματικά δηλαδή. Το πρώτο γκολ είναι πιο δύσκολο. Η εκτέλεση. Το πρώτο γκολ δεν σου θυμίζει ακριβώς το ίδιο το Εγκομίτη στο τελικό. Ναι, ναι, ναι. Το είπε και ο Στρίζος Καλάκης χθες, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεύτερον, ρε φίλε, αυτό το πράγμα να μην μπορούμε να χαρούμε παρόλα αυτά, μια νίκη του ΠΑΟΚ με την ησυχία μας, πρέπει να γίνει το κεφάλι μας καζάνι από χίλια δυο πράγματα στα Facebook και στις ιστορίες δηλαδή και τα λοιπά, να μην μπορούμε να χαρούμε τίποτα, ρε παιδιά. Δεν έγινε κάτι αρνητικό χθες, γιατί? Εντάξει, τώρα και την κουμπί εδώ, ρε Μίτσο, ξεκινάς εσύ ενώ ξέρεις ότι ο κόσμος γενικότερα είναι... Τώρα θα το πω, ας το πω εγώ το θεωρώ, ότι ο κόσμος είναι χαζός. Στην πλειοψηφία του, όχι ο ΠΑΟΚτζής ή όχι ο οπαδός. Γενικώς ο κόσμος. Και μπαίνεις μέσα και τρολάρεις τώρα για τις εκκλησίες και τα τέτοια. Θες να δώσεις αφορμές για να αρχίσεις πάλι για τον Λουτσέσκου τα ωραίο ήταν, γιατί, ωραίο ήταν. Έλα ρε φίλε τώρα. Εδώ ο άλλος ψηφίζει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ τώρα να πούμε και τώρα. Εσύ θες τώρα να του βάλεις φοιτητή. Τι να ψηφίσεις. Ξέρω εγώ τι να ψηφίσεις. Λέω εγώ τώρα. Δικαιώθηκε πάντως, ό,τι αν έκανε. Λοιπόν, ένα άλλο, για μένα, άποψή μου, δηλαδή γενικότερα, και να τα ακούσουν όσοι ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή, αλλά και όσοι δεν ακούνε. Όσοι είναι ΠΑΟΚτζίδες και όσοι δεν είναι. Φέτος, αν το χάσω, θα το χάσω επειδή φταίει ο ΠΑΟΚ, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει, το ξέρουν όλοι, το ξέρουν ΑΕΚτζίδες, το ξέρουν Ολυμπιακοί, και αυτό με τρελαίνει, ξέρει ποιο είναι, επειδή σας αναστρέφομαι κάθε μέρα με τέτοιους, ότι... Το πιστεύουν ότι είσαι καλύτερος, αλλά επίσης πιστεύουν ότι έλα μωρέ, πάω και είναι. Κάτι θα κάνει αυτός. Κάτι θα γίνει με αυτόν. Ότι είσαι και μαλάκας, αυτό λέει. Ναι. Ναι, και με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βρείτε μια ισορροπία εκεί πάνω. Βρείτε μια ισορροπία εκεί πάνω. Να έχουμε τα κεφάλια μας ίσια και καθαρό μυαλό. Γιατί με καθαρό μυαλό δεν το χάνουν. Θα το εμπεδώσουν όλοι με ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Ένα χρειάζεται. Για να το καταλάβουν όλοι. Υπάρχει τόσο αρνητικό από μερικούς για τον προπονητή, ο οποίος προπονητής δηλαδή τώρα πραγματικά βλέπεις χθεσινή εικόνα. Δηλαδή πρέπει να, αν ανοίξεις θέμα τώρα προπονητή, δεν είναι εγκληματικό για τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν έχω καμιά καψούρα με το συγκεκριμένο και να φύγει να πάει στο όπου θέλει να σπάει. Δεν με νοιάζει. Δεν έχω καμιά καψούρα. Εγώ θέλω ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα και να κερδίζει κάθε αγωνιστική. Αυτόν τον άνθρωπο τώρα, αν ανοίξουμε θέμα για τον προπονητή αυτή τη στιγμή, δεν είναι εγκληματικό για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Που έχει βρει κάποια ομάδα που πάει να βρει πέντε πατήματα, που πάει να μπουν αυτοί. Μα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τι να ανοίξουμε και να κλείσουμε. Όχι, στο μυαλό κάποιον το λέω. Δεν το λέω στην ΠΑΕ και στο δικό. Άλλοι αποφασίζουν. Όχι, εγώ πραγματικά δηλαδή οι δημοσιογράφοι όλοι είναι κύριοι στο θέμα του προπονητή. Δεν το συζητάμε αυτό. Και να σας πω για τελευταία, θα ανεβάσω. Λοιπόν. Ναι. Έχω φορτώσει από αμφιλοχία αυτοκίνητο επειδή κάνω χοντρική και μεταφορές. Και φεύγω, έχω φύγει και αυτή τη στιγμή με Πρέβεζα. Πάω να βρω Forza Plus, γιατί δεν τη βρίσκω στην αμφιλοχία. Θα πάω να τη βρω στην Πρέβεζα, να κάτσω σήμερα να διαβάσω. Γιατί ούτε μια φορά έχω διαβάσει, σήμερα θα είναι η δεύτερη. Δεν πάει αμφιλοχία και πάει Πρέβεζα. Ναι. Μόνο Ήπειρο. Πάτε για κάποιο λόγο. Σιγά σιγά. Το Λακαρναμία δεν πάτε. Σιγά σιγά. Όχι, δεν το. Εντάξει, δεν σας κατηγορώ. Αλλά εντάξει. Είναι ωραία, είναι χορταστική και σήμερα. Έγινε. Και τι έγινε, ξεπουλήσαμε, δεν βρήκες, τι έγινε. Όχι, πάω, θα βρω τώρα. Σταματάω, ρε. Δεν έχω σταματήσει ακόμα. Στη δουλειά έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να διαβάσω μετά. Να σε καλά. Μπορώ να τρακάρω. Έγινε, καλό μεσημέρι. Πάμε, επόμενος. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλημέρα. Γεια. Έλα, Μπογκδάνη με. Έλα. Λοιπόν, να μιλήσουμε για μπάλα λίγο. Και εμένα χθες μ' άρεσε η ομάδα, ειδικά το πρώτο ημίχρονο. Μ' άρεσε πάρα πολύ και δύο μήνες, τρεις μήνες, αυτό είναι το θέμα μας, παιδιά, ότι δεν έχουμε ένα καλό, δηλαδή ένα καλό φτάρι. Μόλις ανέβηκε λίγο ο Μαουρίτσιο, πιστεύω ότι η ομάδα θα δέσει. Δηλαδή, άμα πάρουμε από αυτόν 7-8 γκολ τη χρονιά, 3-4 από τον Μπίσεσβαρ, άλλα 4, ξέρω εγώ, από Ελκαντουρί, καμιά 4-5 από Πέλκα, πιστεύω θα είμαστε πολύ καλά. Η ομάδα θέλει κανένα μήνα ακόμα, κατά τη γνώμη μου, για να δέσει και θα είναι σε δηλαδή, τέλη Νοέμβρη, θα βλέπουμε άλλο πάω, πιστεύω. Θα κάνεις υπομονή, δηλαδή, δεν ξεφωνίζεις. Όχι, δεν ξεφωνίζεις. Εγώ απλά εσύ και το πρωί που σε πειρά, εγώ το λέω με... Δεν το λέω με κακία. Όταν δεν ξέρεις μπάλα, δεν είναι κακό, ρε παιδί μου, να πεις ότι δεν ξέρω μπάλα. Ο άλλος λέει που ήταν η άμυνα στον γκολ που έφαγε ο Αστέρας το δεύτερο. Πού να είναι η άμυνα, όταν κάνεις ψηλά pressing, είναι 4-5
παίκτες πάνω ψηλά. Μαρκάνουν τους αμυντικούς της αντίπαλης ομάδας. Οπότε λογικό είναι όταν εσύ θέλεις με transition και βγάζεις την πίεση από την ομάδα σου και πας προς τα πάνω να είναι η άμυνα τους γυμνή. Ναι. Αυτά απλά πράγματα είναι στο ποδόσφαιρο. Ναι, τέλος, καλά, εννοείται. Να είσαι καλά. Ποιος καλά απόγευμα. Ο Χρήστος το είπε. Όχι, ο Μάριος βλέπει διάφορα φαντάσματα πάντα. Γιατί έδειξε ο Τσουκαλάς εκεί, γιατί ο Αθανασιάδης έπεσε αργά, τέτοια πολλά. Πάμε. Επόμενο. Καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου. Η Αθήνα είναι μεγάλη, φίλε, θα μας δώσει συνοικία. Που Σαλαμίνα, φίλε μου. Σαλαμίνα, το Γαβαθιώτη να δώσεις χαιρετίσμα, το μαθαίνω εκεί μένει. Ο Γαβαθιώτης. Ναι, και να μάθεις και τι μπογιά χρησιμοποιείς στο κεφάλι του. Αν είναι το 4, το 5. Είναι από το πετρέλαιο, έχει πετρέλαιο εδώ πέρα στην παραλία στα Σελήνια. Και κάνει μια βουτιά κάθε πρωί. Τέλος πάντων. Ωραία, λοιπόν, μια και το ανέφερες, ρε Σταύρο, είναι πραγματικά φοβερό και έχω μείνει έτσι άφωνος, γιατί είμαι και κάποια ηλικία, είμαι 58 χρόνων. Το γεγονός ότι οι μισοί Ολυμπιακοί υπάρχουν γιατί υπήρξε χρόνια, ας πούμε, έτσι, ο Νικολαίδης και το Φως, ναι. Και βλέπεις τώρα τους την έχουν πέσει άσχημα και δεν μιλάει και κανένας, ας πούμε, μπάς περιπτώσει. Άσχημο πέσιμο, φίλε. Λοιπόν, κακό αυτό πέσιμο. Που θέλω να πω είναι ότι επειδή και ο Δημήτρης, ο Τζορμπατζόγλου, που εγώ συμφωνώ απόλυτα στο Καραϊσκάκι, όπως και με τον Λουτσέσκο. Για μένα κοιμήθηκε ο Θεός, να πούμε, στο Καραϊσκάκι και, και χάσαμε. Το χειρότερο που μπορούσαμε να πάρουμε ήταν μια ισοπαλία. Εν πάση περιπτώσει. Άμα το σκεφτείς, άμα το ξαναδείς, άμα το ισοπαλίες. Δεν έχασες πουθενά. Πουθενά. Πότε θα ξαναβάλει ο Έγκελς γκολς με τον Μπούτι, ρε. Πλάκα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν παρόλο ότι εγώ δεν. Δηλαδή, πώς να το πω φυσιογνωμικά, δεν τον πήγαινα το Λουτσέσκου. Υπάρχει μια πρόοδος η οποία είναι σημαντική. Δηλαδή, αν βάλεις ένα βίντεο, ένα παιχνίδι από τα πρώτα 2-3 που παίξαμε, ας πούμε, από την έλευση του Λουτσέσκου με το χθεσινό, ας πούμε, ακόμα και με αυτό με το Καραϊσκάκι, βλέπεις καταρχήν ότι υπάρχει μια μεγάλη βελτίωση στη φυσική κατάσταση που τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική για να παίξει την μπάλα που θέλει η ομάδα. Και είναι και λογικό να υπάρχει και στο συνδυαστικό παιχνίδι, γιατί αρχίζουν να γνωρίζονται οι παίκτες που θεωρούμε προσωπικότητες, έτσι. Ναι. Ο Μαουρίτσιο έδειξε ότι είναι ένας παίκτης προσωπικότητα. Προσωπικά εγώ είχα να δω από τον καιρό του Τερζανίδη, του Σαράφη, που τον θεωρώ εγώ προσωπικά σαν τη σημαία του ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή κάποιος να ξεκινάει από το εξάρι και να κάνει γκολ, ας πούμε. Να δίνει την παλιά, να μεταφέρεται και να κάνει γκολ, έτσι απλά να το πω, ας πούμε. Αυτός όμως, και αυτό θέλω να καταθέσω, που με χαροποίησε μέσα μου, ήταν ο Αντελίνο, που έχει αρχίσει να θυμίζει το αρπακτικό αυτό που ήταν, να πούμε, πρώτου φύγει από εμάς. Είχες αρχίσει να ανησυχείς, λίγο. Που έσπασε, ας πούμε, τους πόνδυλους του Αλενού, ας πούμε, και ήταν έμπειρος ο Γιάννολης, έτσι, δεν αφήσω ότι και βρήκα ένα παιδάκι και το κοροϊδεύε. Είναι και σκληρός, ναι. Ναι. Εκεί μου έδειξε, ας πούμε, και η πάσα που δίνει, όμορφα, να πούμε, γιατί την κάνει στρωτά στον Μαουρίτσιο και μπαίνει τον γκολ. Πάνω από 10-12 ασίστα έχει. Ναι. Είναι πολύ σημαντικός. Δηλαδή και ο Μαουρίτσιο και ο Βιερίνια, ειδικά ο Βιερίνια, σου δείχνει την προσωπικότητα που λες, έλα εδώ να το κανονίσω εγώ το παιχνίδι, ας πούμε. Βρήκες και δύο σουτάκια, βρήκες. Αν ανέβει τώρα και ο Ελ Καντουρί, που θέλω να πιστεύω ότι θα ανέβει, ας πούμε, έτσι, να προσθέσει έτσι σημαντικά πράγματα. Και ο Μακ, γιατί μην ξεχνάμε, ο Μακ, αν ο Μακ, ας πούμε, βρει την έκρηξη κι αυτός που είχε πρωτού φύγει από μας, τότε θα μιλάμε μια ομάδα πραγματικά, δεν ξέρω, κάπου το διάβασα αυτό, ότι αυτό που είπε ο Στανόγεβιτς, επίθεση στα 12 δευτερόλεπτα, μην την κάνει και πιο γρήγορα. Ναι. Με αυτούς τους παίχτες, δηλαδή. Με αυτές ο Στανόγεβιτς το έκανε. Ορίστε. Ήταν στόχος του. Ο Στανόγεβιτς το έκανε. Έκαναν επίθεση στα 12 δευτερόλεπτα οι αντίπαλοι. Ναι. Εντάξει, λεπτομέρειες. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά για το παιχνίδι της Κυριακής, εγώ συμφωνώ εν μέρη με αυτό που λέει ο Σταύρος, ότι εντάξει, ρε παιδιά, μην του, δηλαδή, μέσα στην χαρά μας και στην, δηλαδή, αυτή της νίκης, μην τους παίρνουμε και τους άλλους ότι είναι τίποτα, ας πούμε. Παίζουν και αντίπαλοι, έτσι. Και όταν πας να παίξεις είτε στο Καραϊσκάκι είτε στο ΆΚΑ, με αυτή την ΑΕΚ, ας πούμε, που υπάρχει, δεν παίζεις τώρα να, εντάξει, ρίχνουμε 3 γκολ και άμα δεν τα ρίξουμε, να πούμε, θα κράζουμε την ομάδα. Δε. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι και να τους τρέμεις. Ναι, είτε αυτό, καμία ομάδα δεν μου έχει δείξει εμένα
εμένα προσωπικά από όλες που παίξαμε και με τον Ολυμπιακό. Απάντησέ μου στο πολύ απλό ερώτημα που θα σου θέσω τώρα. Ναι. Ποιος ο λόγος να συμπεριφέρομαι ως φαβορί? Ίσως η ανάγκη ας πούμε του κόσμου τώρα, για τον κόσμο μιλάω. Ναι, ας τον κόσμο. Ο κόσμος, ναι. Εγώ σου ρωτάω. Πρέπει να συνηθίσει αυτό το ρόλο. Εντάξει, ναι, δεν τον έχω ακόμη, δεν τον έχω κατακτήσει με αποτελέσματα. Ναι, σωστά. Θα συμπεριφέρεσαι, πήγαινε. Ναι, στην πάω σε μια μεγάλη ρίχνεις ομάδα. Ρίχνεις 2-3 γκολ και μετά πες να πούμε ότι ναι, κύριε, τελείωσε το παράδειγμα. Σε μια άλλη ομάδα, εκτός ένας παιχνίδι, σε μια ομάδα που είναι πιο ομάδα από μένα. Σωστά. Είναι πιο γκρουπ. Παίζει με μεγαλύτερη συνοχή γιατί... Ναι, είναι πιο παλιά ομάδα από εμάς. Έτσι. Εντάξει. Πιο παλιά εννοώ ότι στήθηκε με τον προπονητή αυτόν από πέρσι με τον ίδιο κορμό. Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Ωραία. Συμφωνώ. Και πάω να παίξω εκεί με αυτούς να έχουν υποχρέωση νίκης. Έτσι. Γιατί παίζουν στην αυτό έδρα τους. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτείς. Και αυτούς να έχουν να χάσουν περισσότερα από μένα. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτείς. Άρα λοιπόν πάρε και το ρόλο του φαβορί στη Μούρη. Ναι. Και πάμε εμείς μουλοχτά να κάνουμε τη δουλειά μας. Ποιος ο λόγος να δείξω εγώ ότι τον έχω 30 πόντους? Ωραία, ενώ ακόμη δεν έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Ναι. Μουλοχτά μεν, από την άλλη έχεις και εσύ την αξιοσύνη σου με την έννοια ότι και στα παιχνίδια που έχασες βαθμούς και στις τρεις ισοπαλίες και στη μία ήττα είχες περισσότερη κατοχή στο παιχνίδι, περισσότερες τελικές. Εδώ είναι το φοβερό, έτσι. Ναι. Δηλαδή όσο σκέφτομαι μου έρχεται ξανά η Λάρισα, ζαλίζομαι. Και καλά, όλοι μας. Έτσι. Με πιάνεις άλλο. Στον Απόλλωνα που ήμουνα και μέσα, έφερε χ, αλλά ήσουν κακός. Ήσουν πολύ κακός. Ναι, αλλά σε... Ο Λάρισα... Μακ φεύγει να πανηγυρίσει στη Ριζούπολη. Πάει να πανηγυρίσει ο Μακ. Ναι, ναι. Την μπάλα ναι, πάει ναι. έξω. Εντάξει, αλλά θες να σου πω κάτι. Ήσουν κακός, Δημήτρη. Εντάξει. Παίζουν οι άλλοι με 10 και βλέπεις ότι Βογκάζ να ανεβάσει. Δεν είχε η ομάδα, ήταν στις αρχές. Εντάξει. Αλλά στη Λάρισα ήσουν καλύτερος, ας πούμε. Και η πλάκα είναι ότι η Λάρισα μετά από το δικό μας, όχι την αναστήσαμε, ναι. γιατί είμαστε γνωστοί νεκραναστητές, ας πούμε. Πήρε τα πάνω της. Πήρε τα πάνω της. Έγινε. Πήρε... Καλό μεσημέρι, έλα, φίλε, να είσαι καλά. Για. Πάμε επόμενος. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Τι γίνεται? Καλά εσείς? Καλά. Να, ωραίος ο προηγούμενος. Mm-hmm. Εντάξει, Σταύρε, με πήρες την ατάκα, ρε. Τι? Ήθελα να το πω εγώ. Ποιο, ρε? Ήταν το καλύτερο γκολ της σύγχρονης ιστορίας μας, ρε παιδιά. Ήταν. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Ήταν το καλύτερο. Από όπου και να το πιάσεις, δεν είναι γκολ που βλέπουμε σε καμία περίπτωση στην Ελλάδα. Δεν το... Στο καρεσκάκι του Ίβιτς? Δεν, όχι. Εκεί είναι τέσσερις μπάλες, σε ανοιχτό γήπεδο. Είναι άλλο, το καρεσκάκι του Ίβιτς είναι κλέψιμο, ξεκινάει, παίζει εκεί το 1-2, κάτι οφειλωμένο είχε κάνει και ανοίξαν στο Σορλέν μετά, δεν είναι, ξεκινάει από τη σέντρα εκείνο. Αυτό ξεκινάει από τον τερματοφύλακα. Είναι αλλιώς, δεν το βλέπεις στην Ελλάδα. Δεν μπορείς να το δεις και παίζει τεράστιο ρόλο ότι αυτό που είπε ο Σταύρος, ότι σχεδόν καμία δεν είναι παράλληλη παλιά. Δεν υπάρχει παράλληλη πάσα στον γκολ. Διαγώνιες και κάθετες είναι, δεν έχει... Ναι. Τέλος πάντων, μην το ματιάξουμε και πολύ. Και εγώ ήθελα να πω για το μάτς με την ΑΕΚ τώρα. Από όπου και να το πιάσεις, το σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να βρεις έναν τρόπο να πεις ότι θα ξεκινήσει το μάτς και η ΑΕΚ θα είναι καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν βγαίνει από πουθενά, έτσι. Ναι. Δεν βγαίνει από πουθενά. Και με τον Ολυμπιακό το πιστεύαμε πριν το μάτς και επιβεβαιώθηκε. Επιβεβαιώθηκε. Δηλαδή είναι μεγάλη επιτυχία να ξέρεις τι θα δεις από την ομάδα σου. Έκανε την πρώτη τελική Ολυμπιακός, παιδιά, στο 38 νομίζω. Φορ, ποιον βάζω στο Άκα, ρε. Φορ. Εσύ ποιον θα βάζεις? Εγώ σου είπα και χθες τι θέλω να παίξουμε στο Άκα, γιατί θα παίξουν για αυτοί 3-5-2. 3-5-2 θα έπαιζα και εγώ 3-5-2. Για να παίξουν 3-5-2. Δεν θα παίξουν 3-5-2. Γιατί όταν παίζεις το ίδιο σύστημα απέναντι σε μια ομάδα και είσαι ποιοτικά καλύτερος, θα φανείς ακόμα πιο πολύ. Λέει ο Τούντορ. 3-5-2 πώς θα παίξω εγώ, δεν το παίξα ποτέ. Ρε. Εντάξει, φορ ποιο να βάλεις. Να βάλεις. Αυτοί παίζουν αναγκαστικά 3-5-2 και δεν έχουν εξτρέμ. Επειδή το Χρυστοδουλόπουλο που δεν βγάζει 90 λεπτό, ο Παπίτο δεν υπάρχει, Πατίτο, πώς το είναι αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει και δεν έχουν εξτρέμ.
Μην το αναλύσουμε τώρα. Τι πρέπει να κάτσει να κάνει ο Χιμένεθ για να βρει άκρη, για να αντικαταστήσει στα ψέματα όσο μπορεί. Ο Κονέ, παιδιά, υπάρχει. Δεν έχει πάρει. Θα μπει μετά τη διακοπή, λένε. Α, είναι ο Λεβέκ της ΑΕΚ, δηλαδή. Κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν ξέρουμε αν είναι θέμα τραυματισμού, ανετοιμότητας. Ένας εξής μου είπε ότι είναι, ότι ο ίδιος αισθάνεται ότι δεν είναι έτοιμος. Εγώ ψοφάω να δω σε μάτς στην Αθήνα δύσκολο. Τη τριάδα αριστερά, Πέλκας δεξιά, Βιερίνια κορυφή ΜΑΚ. Ψοφάω να τη δω, το λέω από το καλοκαίρι, ότι δεν γίνεται σε δύσκολο εκτός έδρας να μην τη δούμε μια φορά αυτή τη τριάδα. Αν και η ΑΕΚ δεν έχει πίσω, δηλαδή στο Χαρισκάκι αυτό θα τέριαζε ακόμα πιο πολύ. Η ΑΕΚ έχει και ένα Βράνιες πίσω, έχει και ένα Σιμόε στα χαφ, λίγο μαζεύεται η κατάσταση. Με τον Ολυμπιακό αυτό εγώ, για μένα θα είχε σίγουρα επιτυχία. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο παραπάνω στην κριτική πάνω στο Λουτσέσκου για το πώς κατεβάζει την ομάδα. Δηλαδή είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό, τι μου αρέσει εμένα, τι αρέσει στον άλλον και αυτά. Η κριτική πάνω σε αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη στιγμή που κατεβάζει κάτι το οποίο παίζει αυτό που θέλει. Τελειώνει η κουβέντα εκεί. Παίζει, κατεβάζει μια ομάδα που παίζει αυτό που θέλει. Στο πρώτο μισάωρο στο Καραϊσκάκι η ομάδα παίζει αυτό που θέλει. Χθες από το πρώτο δευτερόλεπτα η ομάδα παίζει αυτό που θέλει. Σε όλα τα εντός έδρας τα τελευταία το ίδιο. Δεν μπορείς να του πεις κάτι για το στήσιμο της ομάδας. Υπάρχουν πάρα πολλά... υπάρχουν κάποια παιχνίδια όμως που στο κοουτσάρισμα έχει κάνει λάθη. Ναι. Έχει κάνει λάθη που μπερδεύτηκε, έχει κάνει λάθη που πιέστηκε και τα έκανε. Κυρίως αφορά τα λάθη αφορούν στις αλλαγές που η μανία με τον Μπέλκα, η μανία του να μην βγαίνει ποτέ ο Ελκατούρη, βγήκε πρώτη φορά χθες, ναι. Ιστορικό γεγονός. Αυτό μόνο μπορείς να του προσάψεις του Λουτσέσκου άμα θες να είσαι αντικειμενικός. Έγινε, φίλε. Τίποτα άλλο. Καλό μεσημέρι. Πάμε σε ένα ακόμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Σταύρο. Έλα. Ακούς. Τι γίνεται, όλα καλά. Πάντα. Ωραία. Και ομάδα λίγο να μιλήσουμε. Φέτος πιστεύω ότι υπάρχουν πιθανότητες να χάσουμε το πρωτάθλημα. Θα σου πω ένα λόγο. Ωραία. Έχεις μία ΑΕΚ η οποία έχει κάνει προετοιμασία με έναν προπονητή. Έτσι. Τον ίδιο. Ξέρουν όλοι τι κάνουμε στο γήπεδο και είναι ομάδα. Είναι ομάδα. Δεν έχει ρόστερ, αλλά είναι ομάδα. Εσύ ακόμα δεν είσαι έτοιμος σε αυτό το κομμάτι. Έχεις πολύ ποιοτικότερο ρόστερ, αλλά ακόμα δεν είσαι έτοιμος γιατί δεν έχεις κάνει προετοιμασία με τον ίδιο προπονητή. Δηλαδή, αν τυχόν μείνει ο Λουτσέσκου, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω πρωτάθλημα του χρόνου. Έτσι, αυτή είναι η γνώμη μου. Εσύ τι γνώμη έχεις για τον Λουτσέσκου? Εγώ. Ναι. Εγώ θετική έχω μέχρι τώρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι η ομάδα έχει μία. Σταδιακή άνοδο, ορθολογική σε όλα τα επίπεδα. Θα ήθελες να είναι προπονητής του ΠΑΟΚ και του χρόνου? Δεν έχω καταλήξει σε ένα συμπέρασμα ξεκάθαρο. Θεωρώ πάντως ότι σε σχέση με τους προπονητές της εποχής Σαββίδη είναι πιο κανονικός προπονητής. Δηλαδή, αυτό πιστεύω. Φαντάζεσαι η ομάδα φέτος τι θα έκανε αν είχε τον Ίβιτς? Αν έμενε ο Ίβιτς από πέρυσι, τι θα έκανε η ομάδα φέτος? Δεν τον έχω σε εκτίμηση προπονητικά. Γιατί αυτό, σε έφερε κύπελο, έπαιζε η ομάδα μπάλα. Ναι, με έφερε κύπελο, συγκυριακό είναι το κύπελο. Δεν είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι... στοχεύει σε αυτόν. Δηλαδή, αν ο Κλωναρίδης, ξέρω εγώ, έκανε τα τέτα τέτα εδώ, δεν θα είχα πάρει κύπελο. Σίγουρα, ναι, εννοείται. Απλά από πότε να κάνει 10-10 νίκες. Φίλε, με ποιους έπαιζα 10-10 νίκες, το λέμε και το ξαναλέμε. Ναι, ποιος έπαιζε? Δηλαδή, πότε πήγαινες με στον Πανετολικό, παράδειγμα, και έπαιζες μπαλάρα? Ωραία, να στο θέσω αλλιώς. Αν με το ρόστερ το περσινό ήμουνα φέτος, τι θέση θα κατέληγα? Με το ρόστερ το περσινό φέτος. Που έστεισε ο Ίβιτς με τον Μίχελ. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα ήσουν εκεί που είσαι τώρα. Αυτό λέω. Δεύτερος. Σίγουρα, ναι. Έγινε, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Πάμε στο διάλειμμα. Δεύτερη. Α, ένα ακόμα. Sorry. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ναι, για το πω ξανά από κι εγώ. Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα που είσαι χωρίς αμυντικό χαφ. Εντάξει, ξαλοχτάρια είναι και τα δύο. Ναι, δεν έχει εξάρι δηλαδή, με την. Γιατί το λέω αυτό, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Μαουρίτσιο θα είναι πάρα πολύ περισσότερα αν είχε ένα πιο καθαρό ρόλο με στην ομάδα. Καθαρό ρόλο έχει. Ναι, καθαρό. Δηλαδή να έχει ένα κόφτη κανονικό.
και τον, να τον Μαουρίτσιο να τον χρησιμοποιήσει σε αθέσεις πιο μπροστά. Γιατί έχει πάρα πολλά τεχνικά χαρίσματα. Ξέρει να κάνει παιχνίδι, να σουτάρει, να μπει με στην περιοχή. Στο ρόστερ του ΠΑΟΚ έχει, έχει πολύ καλό κόφτη. Ναι, αυτή τη στιγμή ο Κάνιας είναι. Δεν είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό κόφτη ο Κάνιας. Όχι πολύ καλό, είναι μόνο που έχουμε. Α, άλλο αυτό. Τον βλέπει λοιπόν ο προπονητής και θεωρεί ότι δεν του δίνει παραπάνω πράγματα από ότι ο Τσίμιροτ είτε αμυντικά είτε επιθετικά. Δεν το αξίζω αυτό. Δηλαδή δεν θα τον παίξω ο προπονητής. Απλώς λέω αν είχε ένα αμυντικό χαφ πιο καλό, εγώ πιστεύω ότι ο Μαρούσα δεν είναι πάρα πολλά. Εντάξει, δεν είναι κάτι απίθανο να συμβεί αυτό που λες. Απλά σε σχέση με το ρόστερ που έχουμε τώρα, ο Τσίμιροτ είναι με διαφορά το καλύτερο εξάρι που έχουμε. Ναι, και κάτι άλλο. Για τον, εγώ θέλω λίγο περισσότερο τον business βάρ στην ομάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Πάουκ έχει πάρα πολλούς, δεν έχει πάρα πολύ δυνατά άκρα ο Πάουκ. Δηλαδή στη θέση του Πέλκαν έπεσε ο Μπίσεσβαλ μαζί με Κατουρί και Βιερίνια, η ομάδα θα ήταν πολύ καλύτερη. Θα βάζει πιο, ακόμα περισσότερες ευκαιρίες. Ο Πέλκας χθες... Γιατί βλέπω ότι πάρα πολλές φορές δεν ξέρω τι να κάνουμε την μπάλα σε κάποια στιγμή και μετά. Ο Πέλκας είναι δύο φορές πιο ταχύς από τον Μπίσεσβαλ. Σωστό. Πιο ταχύς. Αλλά πιστεύω ότι ο άλλος ξέρει πολύ περισσότερη μπάλα. Ναι, αλλά παίζω σε ένα ρυθμό που δεν μπορεί να ακολουθήσει ο Μπίσεσβαλ. Εντάξει, εννοείται τα κιλά του ότι δεν μπορεί δεν να κάνει. Δεν έχει, ούτε τα τακτικά. Εσείς οι οπαδοί έχετε το εξής κουσούρι. Όχι. Κοιτάτε μόνο την επίθεση. Ναι, καταλαβαίνετε. Δεν μαρκάρει πίσω, δεν έρχεται πίσω πολύ συχνά. Δεν έχει άδικο. Δεν κλείνει χώρους. Είναι ποδόσφαιρο 5x5. Εντάξει, είσαι λίγο υπερβολικό. Δεν είμαι υπερβολικό. Φίλε, αυτό είναι 1,5 χρόνο τον έχουμε, τον ξέρουμε τον παίκτη. Είναι πολύ καλό στα μικρά παιχνίδια, στον πισό του αντιπάλου. Είναι πολύ καλός. Ναι, εκεί ναι. Πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, μέτρια τελειώματα. Και μια ερώτηση τελευταία για το Λεμιό, τι παίζει. Δηλαδή, δεν λέω, υπάρχει κάποιο πλάνο να μπει πιο σταδιακά μέσα. Νομίζω ότι επειδή είναι project θα μπει. Θα μπει. Okay, παιδιά, ευχαριστώ. Γεια, γεια. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα. Έχετε στείλει και άλλα μηνύματα. Τα βλέπουμε, επιστρέφουμε και με τη συνέντευξη του Σταύρου Τσουκαλά. Τελευταίο 12 λεπτό. Ο 107 γράφει πως θα σας φαίνονταν ο Βιερίνια ως δεκάρι με την οριμότητα και τις σωστές επιλογές που έχει πλέον. Μου φαίνεται τα μάμια για τον άξονα. Δεν ξέρω, το μόνο που ξέρω είναι αυτό που είδα να λέει ο Βιερίνια στην Νόβα την περασμένη εβδομάδα, όταν και έβγαλε ένα προβληματισμό ακόμα και στην ερώτηση για το ότι παίζεις, θεωρείσαι και μπακ κτλ. Δεν τον χαλάει. Αυτό μόνο ξέρω, αυτό κρατάω, ότι βγάζει στεναχώρια. Δεν θέλει. Θεωρεί μάλλον του κάνει και κακό αυτό το οποίο συνέβη τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία. Εκείνος ξέρει καλύτερα τον εαυτό του. Δεν θέλει, του κάνει να το συζητάει. Εξτρέμ. Αυτό είμαι, τέλος. Αυτό κρατάω και θα δούμε τι θα γίνει. Μαωρίσιο, από την προπόνηση υπάρχει μια ανησυχία. Εξετάστηκε ο ποδοσφαιριστής, διαπιστώθηκε πως στο γόνατό του έχει μαζευτεί υγρό, εκεί που έχει υποστεί μια κάκωση. Πρέπει να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία και θα διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος. Είναι ένα ζήτημα. Εντάξει, δεν θα πάει και μια χρονιά ολόκληρη, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς απόλυξη τα λοιπά. Απλά είναι, εντάξει, είναι ξεχωριστός, είναι ο πρωταγωνιστής των τελευταίων αγώνων και υπάρχει μια ανησυχία. Επαναλαμβάνω ότι έχει μαζευτεί υγρό στο γόνατο εκεί που υπέστη μια κάκωση και πρέπει να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία από τον γιατρό του ΠΑΟΚ, ο Βραζιλιάνος. Πάμε να ακούσουμε τον Σταύρο Τσουκαλά. Τι μας δήλωσε στην Ελένη Τιμπούντου, μετά και από το χθεσινό παιχνίδι, βεβαίως μίλησε και γενικά για τον ΠΑΟΚ, τον οποίο σαφώς παρακολουθεί. Τα άλλα μηνύματα με το που επιστρέψουμε, αφού ακούσουμε τον παίχτη του Αστέρα. Τι δεν πήγε καλά για την ομάδα σου? Δύο ατομικές εμπνεύσεις, δύο εξαιρετικά γκολ από τον Μαουρίτσιο σφράγισαν την νίκη του ΠΑΟΚ. Για εσάς δεν λειτουργήσε σωστά? Εντάξει, νομίζω ότι δεν μπήκαμε έτσι όπως θα έπρεπε. Ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να δώσουμε μεγάλη επιφυθυνότητα ο κάθε παίχτης, μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερο πάθος και ενέργεια. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, πίεσε πιο πολύ. Θεωρώ ότι ήταν μια ταχύτητα πάνω και δίκαια πήρε το αποτέλεσμα. Τώρα για μας είναι πολύ δύσκολα.
πρέπει ο καθένας να αναλογιστεί τις ευθύνες του και μέσα από τη δουλειά μόνο από αυτή να μπορούμε να καταφέρουμε και νομίζω ότι μπορούμε μόνο έτσι. Σταύρο, στην ανάλυση του αντιπάλου πριν από το συγκεκριμένο παιχνίδι και με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ έχει το απόλυτο των νικών στην Τούμπα και ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο εντός έδρας συγκριτικά με τα εκτός, ποια ήταν η προσέγγιση, η αρχική προσέγγιση για το συγκεκριμένο παιχνίδι παρά την απουσία των οπαδών? Εντάξει, ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι, κάτι παιχνίδι διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ στην έδρα του έτσι κι αλλιώς είναι δυνατός. Εντάξει, με τον κόσμο είναι ακόμα πιο δυνατός, αλλά σήμερα έδειξε πάλι ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Αντιθέτως με εμάς που σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι δεν δείξαμε αυτό που θα έπρεπε και γι' αυτό πιο πολύ είμαστε απογοητευμένοι, γιατί μπορούσαμε ακόμα παραπάνω. Και πετύχαμε και ένα ΠΑΟΚ που ήταν σε καλή μέρα. Η επόμενη μέρα για τον Αστέρα Τρίπολης, ένας αστέρας ο οποίος μας έχει συνηθίσει σε διαφορετικές πορείες τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει κάνει το επιθυμητό ξεκίνημα, ναι, για εσάς, έτσι. Δυστυχώς δεν έχουμε ξεκινήσει έτσι όπως θα έπρεπε. Έχουμε καλούς παίκτες, καλή ομάδα. Ένα προπονητή που δουλεύουμε πολύ σκληρά. Θεωρώ ότι στα επόμενα παιχνίδια θα βγουν αυτά που πρέπει. Είναι θέμα ψυχολογίας και παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά μέσα από τη δουλειά μόνο μπορούμε να καταφέρουμε. Σταύρο, επειδή ξέρεις καλύτερα από πολλούς τον Αστέρα τον ΠΑΟΚ, πολλοί φέτος μιλούν στον ΠΑΟΚ εντός, ξεκάθαρο ότι το πρωτάθλημα είναι στόχος. Πόσο εφικτό είναι για τον ΠΑΟΚ αυτό? Εντάξει, θεωρώ ότι φέτος είναι πιο κοντά από ποτέ, γιατί είναι μέσα στα φαβορί. Σχεδόν έχουμε παίξει με όλες τις ομάδες πρωτάθλημα. Νομίζω αυτό, από αυτά που έχω δει, είναι πολύ κοντά στα φαβορί και φέτος ίσως μπορεί να το πάρει. Υπήρχαν παίκτες, ποδοσφαιριστές που σου έκαναν κάποια εντύπωση, κάποιος από τις μεταγραφές ενδεχομένως να ξεχώρισες? Εντάξει, έχει πολύ ποιότητα στο ρόστερ αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και στον πάγκο, αλλά και άμα δούμε και εκτός αποστολής. Το μόνο που με έκανε εντύπωση μετά που έκατσα και στο δεύτερο μήχρονο και στον πάγκο και τα βλέπα είναι λίγο πικρό που δεν έχει αυτός ο ΠΑΟΚ Έλληνες παίχτες. Βέβαια έχει πολύ καλούς ξένους. Αλλά ο ΠΑΟΚ συνήθιζε πάντα να έχει Έλληνες καλούς παίχτες και λίγο αυτό είναι το στενάχωρο. Και μία τελευταία ερώτηση. Βλέπουμε τον Ατρόμητο πρώτο στη βαθμολογία. Βλέπουμε ομάδες μικρομεσαίας, αν θέλεις, δυναμικότητας να κάνουν διάφορα αποτελέσματα, να κάνουν τις εκπλήξεις. Πώς σχολιάζεις το φετινό πρωτάθλημα? Αυτό το κάνει πιο ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι κάθε παιχνίδι θα κρίνονται οι πόντοι. Δεν έχει αυτά τα αποτελέσματα που θεωρείς ότι οι μεγάλες υποτιθέμενες ομάδες θα κερδίζουν εύκολα. Πρέπει το κάθε παιχνίδι να τρέξεις, να παλεύεις για να κερδίσεις, με όποιον αντίπαλο και να παίζει κάθε ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή επιστροφή. Αυτά με τον Σταύρο Τσουκαλά, πιο κοντά από ποτέ ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, θεωρεί. Και στο τέλος είπε ότι δεν μου αρέσει η εικόνα μιας ομάδας που δεν έχει Έλληνες ποδοσφαιριστές, είπε ο Τσουκαλάς. Φίλος γράφει, θα με τρελάνεις, δεν είδες χθες καλύτερο τον ΜΑΚ? Και κούρσες πήρε και πάτησε περιοχή και την κίνηση έκανε από αριστερά στα δεξιά, έδειξε αυτοπεποίθηση. Απλά δεν σπάει την μπάλα εκεί στο πίσω σβάρι, εκεί κάνει το λάθος. Είναι κλασικό γκολ Λάμπαρτ στην Τσέλσι αυτό. Με αυτά τα γκολ έβγαζε το ψωμί του. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα περίεργο σε αντιδράσεις του Ολυμπιακού. Οι άνθρωποι βιώνουν κρίση για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια και δεν ξέρουν πώς να την αντιμετωπίσουν. Δεν πειράζει να κάνουν ομάδα και μετά να μιλάνε όπως έλεγαν και οι παράγοντές τους. Γράφει εδώ ένας άλλος φίλος. Λοιπόν, 9:30 το παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ στη Γαλλία με τη Σαλόν. Βλέπουμε τα ρεπορτάζ, μας είπε και ο Νίκος Μοσχοβίτης, για τις αλλαγές που ετοιμάζει να κάνει η ΚΑΕ. Σίγουρος θεωρείται ο Τρεις. Από και πέρα και για ψηλό υπάρχει θέμα. Α, δούμε τι θα αποφασίσουν και αν πράγματι αλλαγές προσώπων, παικτών μπορούν να αλλάξουν την εικόνα αυτής της ομάδας που θέλει κάτι να παίξει, αλλά είναι πολύ μακριά. Νομίζω ότι από αυτό που θέλει και από αυτό που πρέπει. Ας δούμε και το σημερινό παιχνίδι. Εκτός έδρας. Κοντά στη Γαλλία είναι. Ναι, πρωταθλητές Γαλλίας πέρυσι. Πέρυσι. 9:30. 5.000 γήπεδο. Ένα ωραίο αφιέρωμα το οποίο έχουμε και στο ΠΑΟΚ 24. Ο Τραγιανός Δέλλας
είναι φαβορή από ό,τι γράφεται για να αναλάβει τον Πλατανιά. Αυτόν θεωρούν καλύτερο του Παράσχου, τον οποίον απομάκρυναν. Σήμερα Champions League, σήμερα Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα. Την Πέμπτη η ΑΕΚ με τη Μίλαν. Θα παίξουμε σήμερα. Θα παίξουμε σήμερα, ξέρω εγώ. Μπαρτσελώνα. Ένα 10. Όχι, παραπάνω δίνει. Τι δίνει. Στο στοίχημα δίνει παραπάνω, ένα 40 κάτι. Τι! Έχεις δανεικά 30 χιλιάρικα. Όχι. Κάτσε. Νομίζω αυτό έδινε χθες τώρα, δεν ξέρω να άλλαξε. Φίλος έγραψε για την ΑΕΚ νωρίτερα ότι δεν μπορεί να παίξει με τρία στόπερ γιατί χτύπησε και ο Τσόσιτς. Ναι. Έχει Λαμπρόπουλο, Βράνιες και ποιον άλλο. Εκτός άμα κάνει το τρίκ με τον Μπακάκι. Με τον Μπακάκι στόπερ. Τον έβαλε, ναι, στην Ιταλία. Αλλά άλλο παιχνίδι. Λοιπόν, στοίχημα εδώ βλέπουμε Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα 1-26 πήγε το διπλό. Παλιά το 1-40 κάτι που έβλεπα εγώ. Τι άλλα έχει. Μου δεν έβλεπα καλά. Ρώμα Τσέλσι. Ατλέτικο Μαδρίτης Κάραμπαχ, χωρίς Ρίκε. Βασιλεία Τσεσεκά Μόσχας. Σέλτικ Μπάγερν. Τη Βασιλεία πώς τη δίνει. 1-80. Μάντσεστερ United Μπενφίκα. Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα. Παρίσι Σερμέν Άντερλεχτ. Σπόρτικ Ιουβέντους. Μάλλον αυτό είναι το καλύτερο παιχνίδι. Εντάξει, Ρώμα Τσέλσι. Ρώμα Τσέλσι. 0-0. Αγκαλιές, φιλιά, βολικό είναι. Το Ρώμα Τσέλσι. Ναι. Είναι στον όμιλο με Ατλέτικο. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Κοίτα, πιστεύω η Ατλέτικο δεν κέρδισε στην Καραμπάχ. Η Τσέλσι 7 πόντι πρώτη, η Ρώμα 5 πόντι δεύτερη. Η Ατλέτικο. Δεν ξέρω. Βλέπω εδώ στο... Η Ατλέτικο... Βολικό χίφιλε, 0-0. Κόντε κιόλας εκεί, Ιταλή, μαμού, φιλιά, αγκαλιές. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει... Κοίτα. 2 πόντους. Είδες. Άμα κερδίσει θα πάει 5. Τέταρτη αγωνιστική. Ναι. Χ δηλαδή λες. Εντάξει. Μπορεί. Μα είναι και η υφή των ομάδων τέτοια. Σφιχτές ομάδες, δεν πετυχαίνουν εύκολα γκολ. Η Ρώμα. Δεν πετυχαίνει. Προχθές προηγήθηκε στο 5 και έδειξε ένα 0. 3-3 έλεξε πριν δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες, τα τελευταία 4 παιχνίδια δες της. Τώρα εσύ έλα και πες ότι δεν υπάρχει και ντεμιά στον ΠΑΟΚ. Μετά το κορυφαίο παιχνίδι του Μαωρίτσιο, το πιθανότερο είναι να μην παίξει την Κυριακή. Αν είναι μόνο κάκωση και όχι έστω μερική ρήξη. Όπως αν μπορεί, ας μου πει κάποιος πώς μπήκε το fucking goal που είπε και ο Ρουμάνος με τον Ολυμπιακό. Και όχι η κεφαλιά του Ιρανού με τον Παναθηναϊκό. Ναι, αυτό το προχθεσινό του Ολυμπιακού πράγμα ήταν μεταφυσικό έτσι, αυτό που δεν μπήκε goal. Αυτό που κάνει ο Βλαχοδήμος δεν γίνεται. Ο οποίος κάνει έξοδο στο γάμο του Καραγκιόζη. Και ναι. Γυρνάει μετά και τον αποθεώνουν όλοι για την απόκρουση. Δεν βγαίνει αυτό, δεν βγαίνει, ναι. Εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Σε τέτοιες στιγμές πάντως στο τέλος υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή αυτά που σου στερεί τα δίνει κάποια στιγμή. Δεν. Εντάξει. Με πάω, Κωστρά, τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12. Συνέχεια εδώ στον Λίμπερο με Κώστα Βασιλόπουλο, με Γρηγόρη Ατρίδη για την επόμενη ώρα.